Λοιπόν, σήμερα λέω για πρώτο θέμα να κάνουμε την Arsenal και την Νάπολη. Ο Χάρης έξω θα ακούγεται εκεί ότι και μου λέει μην κάσετε από την πλακία. Η Νατάσα Λαμοπούλου είναι σήμερα στον ήχο. Ο Χάρης Σαμουρκασίδης είναι στην δημοσιογραφική επιμέλεια. 212-212-4800 το τηλέφωνο του Αλφα για τα αλλαγή απόψεων. Πάμε, ξεκινάμε. Έλα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι Arsenal λέτε, ρε μεγάλη, με ψάρωσες τώρα και λέω ότι δεν έχω δει τίποτα. Τι. Ωραίο. Να έβγαινα και να έλεγα σήμερα, δεν μιλάμε για τίποτα άλλο. Για τους τρεις καλούς που μπαίνουν, η Arsenal, η Νάπολη και η Newcastle. Ναι, εντάξει. Εγώ θα πω λίγο για τον Derby χτες. Τι άλλο να πω. Καταρχάς θα σου πω ότι είναι μεγάλη συγκίνησή μου γιατί σ' ακούω 20 χρόνια και πρώτη φορά μιλάμε μαζί. Έλα, ε. Ναι, ήμουν αλήκειο και τώρα έχω πάει 36 χρονών να πούμε. Παντρεύτηκες. Όχι, όχι, δεν το κάνω, μακριά από εμάς. Ολυμπιακός είμαι. Ναι. Εντάξει, τη γούσταρα πολύ την ομάδα, να σου πω την αλήθεια. Πρώτη φορά φέτος. Και η αλήθεια είναι ότι το ψιλοπερίμενα για κάποιο λόγο. Γιατί όποτε πάμε με έπαρση, τον πίνουμε συνήθως. Ενώ χτες που ήμασταν έτσι ξεγραμμένοι, δεν ξέρω. Καλά, θα ακούσω και τη δική σου άποψη μετά. Τα πω και όλα. Μου άρεσαν πολύ παίχτες, ρε παιδί μου. Εντάξει, και ο Ντόι πιστεύω ότι βγαίνει. Καλά, αυτό εντάξει. Αποκάλυψη ο Ντόι. Έλα, πού να αποκάλυψει ο Ντόι τώρα, κάτσε, να μας σοβαρίδα. Εντάξει, κάτσε, εσύ, άμα παίζανε τίποτα μπάκες εσύ χτες θα μετράγαμε πολλά, πιστεύω, δεν ξέρω. Δεν θα μετράγεις τίποτα γιατί ο Παναθηναϊκός χτες ήταν ξεβρακούτος. Από τότε δεν θα μετράγεις. Εδώ έγινε ήρωος ο Παναθηναϊκός. Εδώ έκαναν ήρωα τον Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει, ισχύει. Ο Χουάνγκ, εντάξει, καλή φάση. Όλη ιστορία, εσύ. Όλη ιστορία. Δύο παίκτες. Ο Φουμαντσού και ο Χάμες. Αυτοί οι δύο γλυκαίουν το παιχνίδι, το ηρεμούν, αυξάνουν την ένταση, μειώνουν την ένταση. Αυτό που δεν έχει ο Παναθηναϊκός με τον Τζέντ, τι είναι αυτός. Δηλαδή η αδυναμία του Παναθηναϊκού χθες ήταν τα χαφ. Ναι, ισχύει. Τα χαφ, τα μέλη ιστορία. Από εδώ χαφ, από εκεί χαφ. Κοίτα τους έντε, τους μεν, κοίτα τους δε. Επίσης θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει ακόμα εκείνος ο γιατρός της Κουφά 42. Αυτό έχει δουλειά με ουρές. Μήπως στείλεις εκεί τον Bill by Taxi, γιατί κάτι έλεγε για 5 γκολ και ότι δεν θα ξανακούσει, δεν θα ξαναδεί τον Παναθηναϊκό αν δεν βάλει 5 γκολ και τέτοια. Όπως ο Μίτσος πέρυσι έλεγε η ΑΕΚ θα το πάρει με 22 βαθμούς και δεν βγήκε η Ευρώπη, θυμάσαι. Ναι, ναι. Εντάξει, αυτό ήθελα να πω. Έγινε, Παναθηναϊκό, έγινε γιατί είναι πολύ στη σειρά και θα δούμε. Έλα, Δημήτρη. Γιώργο, καλησπέρα. Έλα, Δημήτρη. Εγώ καμία αντίρρηση να πούμε για την Arsenal. Για λέγε. Έδιωξε τον Παπασταθόπουλο και είδε για στα χέρια της, ε. Και ο άλλος έβαλε τον Τζαβέλα και βάλε αυτόν τον γκολ. Ναι, ναι, ναι. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Και εν τω μεταξύ έπαθε ζημιά ο Λίασον, έτσι, μεγάλη. Χοντρή. Ούτε φάουλ. Χοντρή ζημιά. Φέτος ο Αστέρας έχει παρακάνει. Και με τον Παναθηναϊκό και με την Άκη του παρακάνει. Αφήστε τα πράγματα, έτσι. Ξύλο, μόνο ξύλο, τίποτα άλλο. Λοιπόν, εγώ είμαι Παναθηναϊκός και εγώ σαν το φίλο τον προηγούμενο σ' ακούω γύρω στα 20 χρόνια, έχω πάει 37. Λοιπόν, πήγα στο γήπεδο χθες, το είδα το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός πολύ κατώτερος των περιστάσεων, πολύ κατώτερος από ό,τι περιμέναμε όλοι. Να σου πω, κατακλείδι, μια κουβέντα να σου πω εδώ. Ναι. Στο χθεσινό μάτς έγιναν δύο προσγειώσεις, μία ανώμαλη και μία ομαλή. Η ομαλή ήταν του Ολυμπιακού, η ανώμαλη του Παναθηναϊκού. Θα συμφωνήσω απόλυτα βέβαια. Εντάξει. Στη Σκουφά 42 που έλεγες πριν πρέπει να έχει πολλή δουλειά σήμερα. Ή θα στείλουν εμάς που βλέπουμε μπάλα ή θα πρέπει να πάνε εκείνοι. Κάτι Καραπαπάδες, κάτι Αβραάμ και κάτι τέτοια. Δεν μου λες κάτι, αυτός ο Παπασταθόπουλος αυτό παρακάλαγε η Εθνική να πάει να παίξει γιατί χανόταν εθνική ήδη. Αυτό τον παίχτη παρακαλάγαμε να γυρίσει στην Εθνική. Κοίταξε, επειδή για τον Παπασταθόπουλο έχουμε πει πολλά. Όχι μόνο τον πίσω, ακόμα και οι Ολυμπιακοί ήδη τον βρίζουν. Να πούμε κάτι άλλο που δεν έχει μιλήσει κανένα μέχρι τώρα. Ναι. Αυτός ο Μάγκνουσον είναι να πει στον Παναθηναϊκό. Επειδή είναι και αυτός το έπαιρνε, κατάλαβες. Τι να. Χίλιες φορές ο Πούγκορας παρά αυτός. Τι είναι αυτός. Πολύ καλό. Κάθε που έπιανε χτες. Τι ήταν αυτό, Πατήρη. Τι πήγε και πήγε όταν αυτή. Κοίτα, ο χειρότερος παίκτης χτες ήταν ο. Που παίζει στη θέση του Αερτόρ, ο Βέρμπι. Ποπό, κάθε φορά που έπιανε την μπάλα, λέγαμε Παναγία μου βόηθα. Κοίταξε, αυτοί οι παίκτες, ξέρει πώ την πατήσανε. Ναι. Του λείπει ακόμα η προσωπικότητα. Δεν έχουν προσωπικότητα. Και σε ένα τέτοιο παιχνίδι που είχε γίνει τόρο μεγάλο όλη την εβδομάδα, θυμάσαι πάρα μίλα για ραδιόφωνα, τηλεόραση, εφημερίδες. Εκεί αν έχει προσωπικότητα δεν στέκεσαι. Αντίθετα, ο Χάμερ που έχει προσωπικότητα στάθηκε. Ή ο Βιλά στάθηκε. Εντάξει τώρα, συγκρίνει τώρα τι, το Βέρμπιτ με το. Μπράβο. Ελπίζω να κατάλαβε ο Παναθηναϊκός τουλάχιστον ότι επειδή θέλει ακόμα 25 αγωνιστικές, πρέπει η ομάδα να κάνει μεταγραφές. Δεν μπορεί να βγει. Δηλαδή, είναι που είναι άδεια από ρόστερ. Έφυγε
ο ένας. Φεύγει ο Παλάσιος εχθές, πέζα ο Καμπούρης. Δεν μπορεί να πάει να παίξει με τον Μπέρφλιση και με τον Τζένι και με τους άλλους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Χθες το βράδυ έχω πληροφορήσει ότι ο Γιωβάνοβιτς είναι στο αεροπλάνο για μεταγραφές. Δεν ξέρω. Χρειάζεται μεταγραφές, όχι απλά καλούς παίκτες, αλλά παίκτες με προσωπικότητα. Όχι, Παναγία μου, δεν μου λες. Είδες καθόλου Μέγκα καθόλου χθες. Η αηδία. Δεν μου λες, τους βάζουν και γράφουν 100 φορές, δεν ήταν απέναντι πιο πριν. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν λέω γι' αυτό. Εγώ λέω για άλλο πράγμα. Μετά το μάτς, διέκοψαν το πρόγραμμα για να βγαίνει Χελάκης και να λέει να πούμε για αυτή την ιστορία. Έχει καταντήσει αηδία αυτό το πράγμα. Υπάρχουν δύο κανάλια τα οποία εξυπηρετούν τα αφεντικά τους. Το ένα είναι το Μέγκα και το άλλο το Open. Έχει καταντήσει αηδία αυτή την ιστορία. Ρε Γιώργο, να καταλάβω δύο πράγματα. Αλλά όχι αυτό, όχι έτσι. Να καταλάβω δύο σφυρίγματα που υπάρχει μια διχογνωμία. Να πούμε όπως το πέναντι στον Αστέρα. Εσύ λες δεν ήταν, εγώ λέω ήταν. Αλλά όχι αυτά τα πράγματα. Τι πρέπει να γίνει δηλαδή για να πάρει πέναλτι τώρα ή για να πάρει κόκκινη ο άλλος. Λοιπόν, έγινε για να μην... Για καλά, φίλε. Για καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε στον Βασίλη. Έλα, Βασίλη. Για χαρά. Για. Και εγώ πρώτη φορά περνώ, ναι. Αλλά εγώ σ' ακούω 10 χρόνια. Εγώ είμαι πιο πιτσιρικά, εσύ είμαι 29. Λοιπόν, Ολυμπιακός κι εγώ. Ναι. Μια τοποθέτηση μόνο για να μιλήσουν και οι επόμενοι. Ναι. Νομίζω δεν είσαι ούτε Ολυμπιακός ούτε Παναθηναϊκός, γι' αυτό θέλω να σου κάνω τέτοιο. Είμαι πολύ ουδέτερος και πολύ προσπαθώ να είμαι αυστηρός και σωστός στην κρίση μου. Ακριβώς και γι' αυτό θα σου κάνω το εξής ερώτημα. Εχθές είχαμε το πράσινο τρένο του Γιωβάνοβιτς, την αρμάδα του Γιωβάνοβιτς με το ερείπιο του Μίτσελ και το ερείπιο του Μαρινάκη. Αγωνιστικά στο χόρτο πάνω. Εσύ τι εισέλαβες δηλαδή, πώς την είδες? Εγώ ξεστήδα ότι ο Μίτσελ, μπράβο του, κατάφερε μέσα σε λίγες μέρες να διορθώσει τις μαλακίες που έκανε ο Μαρινάκης. Σωστός. Αυτή είναι η γνώμη μου. Η αυστηρή μου γνώμη αυτή είναι. Και έρχομαι να σε ρωτήσω για να πάρω η θέση και οι υπόλοιποι. Πριν από κάποιες εκπομπές, σε είχε ρωτήσει ένας ποιος πιστεύεις θα πάρει το πρωτάθλημα και γύρισες και είπες ένα από τα δύο συνεταιράκια. Ναι. Το πιστεύεις ακόμα? Δεν πιστεύω ότι είμαι έκπια. Με τον τραυματισμό του Ελίασον, δεν ξέρω και χθες που είδα. Δεν το είδα το μάτι ΣΑΕΚ. Είδα φάσεις μόνο. Στιγμιότυπα. Το μάτι το είδα. Είδα τον Παναθηναϊκό. Θεωρώ, όπως και εσύ αλλά και άλλοι, άλλα χρόνια που ο Ολυμπιακός Νοέμβρη μήνα ήταν 10 πόντους μπροστά. Καλά, τελείωσε. Δεν έχει τελειώσει το πράγμα. Τώρα το πιστεύουν οι ίδιοι Παναθηναϊκοί ότι έχει τελειώσει. Ακού. Είπα προηγουμένως για μία προσγείωση. Και ελπίζω να γίνει κατανοητό στον Παναθηναϊκό ότι υπάρχει έλλειψη πολλών παιχτών. Δεν έχουν αντικαταστάτες. Δεν έχουν αντικαταστάτες. Τα μαντήσαν τα δύο πυροβόλα τους, δεξιά και αριστερά, και η ομάδα κολοκάθησε. Έτσι. Πρέπει να κάνουν μεταγραφές. Θα το καταλάβουν αυτό. Αυτό αφορά εκείνους. Κάνε τι, εσένα αφορά. Εκείνους αφορά. Και εμένα αφορά. Πες μου όμως τώρα, στο Μάιο, προς Μάιο, αν και είναι λίγο μακρινή η τέτοια. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά, πού θα πάει, μπροστά, πού γέρνει? Στον Παναθηναϊκό. Εάν κάνει μεταγραφές, στον Παναθηναϊκό γίνει. Έχει 10 βαθμούς διαφορά, ρε. Να σε γνωρίσουμε. Είναι πολύ πόντι, ρε, δεν είναι λίγοι. Και κάτι τελευταίο. Πολιτικά όλο αυτό που έγινε χθες θεωρεί. Κοίταξε, εγώ νομίζω ότι το χθεσινό δεν ήταν πια ποδοσφαιρικό, ήταν πολιτικό. Έτσι. Άρα να μένουμε εξελίξεις. Λοιπόν, έχει διαβάσει τι γινόταν. Εδώ, νέα, βήμα, ντοκουμέντο. Όλοι Σαββατοκύριακο. Και όλοι έγραψε ένας αδογράφος από το Μαρινάκι. Έγραψε κάτι. Έγραψε κάτι. Και αυτό αποτελεί έκπληξη. Και δίνει πολλές εξηγήσεις. Ξέρεις τι φωτογραφίζει? Ότι όλη η ιστορία με τις παρακολουθήσεις ξέρεις ποια είναι ο δάχτυλος. Για πες. Του Μελισσανίδη. Δεν λέει όνομα, αλλά το φωτογραφίζει. Ναι. Επιχειρηματίας λέει, ο οποίος δεν είναι νόμιμος, είναι παράνομος και... εντάξει, είναι καθαρή φωτογραφία. Ο οποίος Μελισσανίδης με το Δημητριάδη ήταν μαζί στην εταιρεία που ήταν ο Δημητριάδης, νομικός σύμβουλος και ο Μελισσανίδης ήταν μέτοχος. Okay. Αυτά, ακού, είναι φανερό ότι ο Μαρινάκης ψάχνει αφορμή για το Δημητριάδη. Θέλει να το φάει. Και τη βρήκε χθες με τον πέναλτι, την αφορμή. Γιατί αν κατάλαβες ή μάλλον αν άκουσες στην ανακοίνωση που έβγαλε, ούτε και ο Μπρέτζος, ο οποίος ξέρει τι λέει, ούτε και ο Μαρινάκης, και ας πω κάτι μετά γι' αυτό, δεν ανέφεραν πουθενά τη λέξη Παναθηναϊκός. Ναι, Αλαφούζος. Ούτε Αλαφούζος έχω ακούσει. Είναι ο Παναθηναϊκός, δεν ανέφεραν τη λέξη. Δημητριάδη, Μητσοτάκη, Πούτιν, Μπάιντεν, Μακρόν, νέος Ζελίνσκι. Εγώ πάντως και κλείνοντας με αυτό, θεωρώ θα έχουμε ένα θερμό χειμώνα από Γενάρη και μετά και ο νόνοητο. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε, έλα φίλε. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Κύριε Γεωργίου, καλή εβδομάδα. Γεια χαρά επίσης. Λοιπόν, ο Χάμες Ροντρίγκες, χάρμα ειδέστε. Πολύ καλός παίκτης, δεν το συζητάμε. Για μένα χάρμα ειδέστε ήταν ο Φου Μαντσού. Ήταν και αυτός πολύ καλός υπόψη. Ναι. Και είναι και δύσκολο στο κομμάτι. Στο δεύτερο ημίγεδο ήταν μακράν ο καλύτερος. Και ήταν και πολύ δύσκολο όμως ο καλύτερος παίκτης του γηπέδου δεν ήταν, ξέρεις. Σωστά. Ο Μπρινιόλι. Και ο Μπρινιόλι ήταν πολύ καλός με την απόκρουση. Μου θύμισε Κουρτουάρε. Ήταν
απίστευτο όντω. Και να σου πω κάτι. Εάν η μπάλα δεν κόντραβε στον πόδι του Ισλαβδού, του άλλου του Φουματσού, που ο άνθρωπο του μπορεί να στρίψει, θα το πιάνε. Δεν έπαιρνε μέσα η μπάλα γκολ. Ισχύει, ακριβώ. Αν ήταν τρομερό αυτή, τι έπιασε ο άνθρωπο, τι έβγαλε. Ναι, δεν υπήρχε δηλαδή. Απόκρουση ήταν τρομερή. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τον Ελίασον, πάει για 5 μήνες ο τραυματισμό. Δεν πάει για 3 μετέφερεις από ό,τι έχω ακούσει. Είναι, πάει για πιο πολύ δηλαδή. Πολύ σοβαρό αυτό. Είναι μεγάλη απώλεια για την ΑΕΚ, είναι μεγάλο κενό. Δεν το συζητάμε. Και το θέμα είναι ότι τώρα με τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο πολύ για την ΑΕΚ το παιχνίδι. Μα αποδείχθηκε ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να παίζει τώρα πάλι με Μίτογλου και με Τζαβέλα. Καλά, ο Τζαβέλα στο Μίτογλου. Δεν γίνεται. Αμαρτία. Αν να μην υπήρχε άμυνα. Χάλια. Ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη. Γεια χαρά, φίλε. Γεια. Πάμε στο Μάκη. Έλα, Μάκη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλε μου. Καλησπέρα. Επίσης. Λοιπόν, καταρχήν, να ξέρεις, επειδή πηγαίνω έρχομαι έξω, μόνο και μόνο που μιλάμε ότι το ποδόσφαιρο συγχαίρεται με την πολιτική, από εκεί πέρα έχουμε χάσει το τρένο. Θα μην αναρωτιόμαστε πώς γίνονται τα επεισόδια και τι γίνονται. Αυτό είναι κάκιστο. Δεν υπάρχει σε καμία χώρα προηγμένη, ιδίως στις βόρειες, που το ποδόσφαιρο να συγχαίρεται με την πολιτική. Το να παίρνουν οι παράγοντες και okay, να ασκούν κάποια επιρροή έξω, ναι. Το να μπορέσουν να μπορούσουν όμως να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με την πολιτική, εμένα με ξεπερνάει. Δεν σκέφτομαι. Μπορεί να κάνω και λάθος, δεν σκέφτομαι έτσι. Πάμε τώρα καθαρά στο αγωνιστικό. Ολυμπιακός, σας έχω πάρει άλλες 2 φορές και σου είπα ότι η ομάδα για μένα που είναι καλύτερη είναι η ομάδα που κερδίζει στο κέντρο. Περίμενα να δω τα χαφ του Ολυμπιακού. Είχε πάρει το Χάμες. Ο Ολυμπιακός λοιπόν, σε αυτές τις βλακίες που είχε κάνει, που είχε πάρει 500 παίκτες, έχει έναν καλό κορμό, τον οποίο πρέπει να τον κρατήσει. Τον έφτιαξε, τώρα ο άλλος. Τον έφτιαξε. Εγώ σου λέω το εξής. Κρατάει τον ίδιο προπονητή, ό,τι και να είναι ο προπονητής, δεν μπορεί να λέει συνέχεια. Θα τον αφήσεις να φτιάξει την ομάδα προπονητής και όχι ο πρόεδρος. Δεν ξέρω αν τα λέω λάθος. Έτσι με εγώ έχω μάθει. Αυτά τα λέω μια ζωή εγώ. Λέγε πάρα κάτω. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνω και λάθος. Λέγε πάρα κάτω. Λοιπόν, και να προσπαθήσει του χρόνου, για μένα φέτος Ολυμπιακός, αν θες την άποψή μου, για μένα καλό είναι να χάσει το πρωτάθλημα. Ώστε να προσπαθήσει να φτιάξει μια ομάδα καλύτερη του χρόνου, να πάρει 5-6 παίκτες και να πάει να χτυπήσει το πρωτάθλημα μετά για 3-4 χρόνια και να μπορεί να έχει και μια αξιοπρεπή πορεία στην Ευρώπη. Γιατί Γιώργο, πίστεψε με, έτσι όπως πάει το ελληνικό ποδόσφαιρο, στο τέλος οι ομάδες θα παίζουν τον Ιούνιο. Δεν το έχουμε καταλάβει. Λέμε, βγαίνουν έξω, ακούω, αν δεν υπάρχει μια ροή όλων των ομάδων, μια δομή, θα καταντήσουν οι ελληνικές ομάδες να παίζουν τον Ιούνιο και θα φτάσουμε στο τέλος. Να σου πω κάτι άλλο. Ναι. Το Σάββατο είχα πάει στη Ριζούπολη, στον Απόλλων. Έπαιζε με την ΑΕΚ Β'. Συνειδητοποιείς ότι η Β' Αθηνική ξεκίνησε Νοέμβρη μήνα. Με πρόλαβες. Αυτό θα σου έλεγα μετά. Μα είμαστε. Δεν γίνονται αυτά. Πουθενά, δεν υπάρχει καμία. Έχει ξεκινήσει Τσβάιτε Λίγκα στη Γερμανία από το καλοκαίρι. Και θα σου πω και κάτι άλλο πάντως από πολλούς. Άκουσα ότι ξέρεις κάτι, ο Ολυμπιακός πήρε παίκτες από την Championship. Έχουν παρακολουθούν το πρωτάθλημα της Championship να δουν πόσο δύσκολο είναι. Και να πάει να παίξει ένα Έλληνας παίκτης εκεί. Δηλαδή ξεκινάει μαραθώνιο. Έχουν 46 αγωνιστικές πώς έχουν και τα play-off. Και τα play-out. Δηλαδή μιλάμε για. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μακάρι ο Ολυμπιακός ή το ελληνικό ποδόσφαιρο να βγάζει παίκτες και να τους στέλνει εκεί. Είναι τιμή. Αλλά όταν ξεκινάει η Β' Εθνική και η Γάμα, γιατί η Γάμα είναι, ξεκινάνε Νοέμβριο και Οκτώβριο τέλη, δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο και μόνο αυτό. Αυτό ήθελα να πω, να αφήσει τον Μίτσελ να προσπαθήσει να κάνει τον προγραμματισμό και του χρόνου, αφού ο Ολυμπιακός φτιάξει μια καλή ομάδα, γιατί δεν σημαίνει ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε ένα καλό παιχνίδι. Οι ομάδες πρέπει να έχουν συνέχεια, Γιώργο. Έτσι. Αυτό σημαίνει η ομάδα. Δεν σημαίνει να παίζω ένα παιχνίδι. Αυτά, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά, φίλε, για καλά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Και καλή εβδομάδα. Τι κάνουμε, καλά στο δρόμο. Τι έγινε, ρε. Καλά είσαι. Καλά. Λοιπόν, έχουν μείνει 2 ατάκες στο παρελθόν σε σχέση με αυτά που γίνανε χθες και ακούσαμε. Το ένα το οποίο είναι αγωνιστικό. Πες μου τα χαφ, αν μου πει τι ομάδα έχεις. Μεγάλη και χαρίς. Το άλλο, όπως αυτό, έχει πει κάποιος. Θάνο, αυτό ήταν χθες εξόφθαλμο. Ναι. Το είδε και Κουτσί Μαριό. Γιατί ο προπονητής αυτός, παρόλο που μπορεί να μην είναι καλό στην τακτική, να έχουν πει διάφορα οτιδήποτε όλα αυτά, εγώ βλέπω ότι έχει μαζέψει μια ομάδα και φτιάχνει έναν κορμό. Λοιπόν, και δεν κάνει πολλές αλλαγές. Δεν μπορεί να παίζουν σε για άλλη Τετάρτη, άλλη Κυριακή. Είχε δηλαδή χειριστεί μια κατάσταση που έχουν διαστεί 2 ρόστερ, αλλά τουλάχιστον οι καλοί υπάρξουν αυτοί. Δηλαδή ο Χάμες, ο Ροντρίγκες, ο Εμβιλά και ο Γουάν. Και ο Μπέιλ. Ο Μπιέλ, ναι. Συγγνώμη, ο Μπιέλ γίνεται. Δεν συμμετέχει όπως οι άλλοι, αλλά έχει ουσία. Κάποια στιγμή γίνεται φίδι και χτυπάει. Αυτός είναι καλός, είναι δεκάρι, ξέρεις. Αυτή είναι η καλή θέση. Αλλά τώρα είναι ο Χάμες εκεί, καταλαβες. Και τώρα από ένας μας χωρίζει για τους 2. Τέλος πάντων. Αυτά. Και το άλλο που έχει πει κάποιος παλιός, υπάρχουν οι άνθρωποι και οι διαιτητές. Του θυμίζει κάτι αυτό. Πάρα πολλά, δίνει 25 χρόνια. Και οι διαιτητές, λοιπόν.
Όσον αφορά τα αγωνιστικά, τα έχουν πει όλοι το Παναθηναϊκό και ο Γιωβάνοβιτς. Οπότε ποιος θα κερδίσει εχθές. Ο Γιωβάνοβιτς ήταν πολύ αξιοπρεπής όταν πήγε και είπε. Ο Γιωβάνοβιτς είναι σοβαρός, είναι αξιοπρεπής, χαμηλά καμία του όλους. Δεν έχει καμία σχέση με Νικολογιάννηδες και λοιπούς, οι οποίοι άμα του ακούσει, ο Θεός να βάλει το χέρι του, μόνο αυτό λέω. Με αυτά ναι, που λένε. Αλλά ούτε και ο Μίτσελ είχε μια σχέση με τον Καλακόπουλο. Όχι, όχι. Γιατί και ο Μίτσελ βγαίνοντας εχθές είπε κάτι. Μας έκαψε ο Αβιλά και μετά το γύρισε γιατί του βάλανε χέρι. Γιώργο. Στο 97 αυτό δίνεται πέναλτι τώρα. Μην το λάθουμε τώρα τελείως. Δεν δίνεται πέναλτι. Δεν θέλω να το συζητήσω. Το μάτι έχει λήξει. Δεν θέλω να το συζητήσω. Άστο, δεν θέλω να το συζητήσω. Το πέναλτι κάνει. Μπορεί να έχει δώσει την αφορμή ο Άβυλα, αλλά για να πάει να δώσει το πέναλτι πρέπει να είσαι αποκατηλημένος. Να έχει την αφορμή. Λέγαμε για τον Γιωβάνοβιτς, ο οποίος βγήκε και είπε μετά ότι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι, είμαι πολύ ευχαριστημένος με την ισοπαλία. Κυρίως. Ναι, τέλος πάντων. Πάντως εγώ πιστεύω ότι επειδή είπε κάτι για τα πολιτικά και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι. Στο πρωτάθλημα. Είναι καθαρά πολιτικό το θέμα αυτό. Καθαρά πολιτικό. Να χάσει ο Ολυμπιακός σε μένα, ο Ολυμπιακός έχει πάει 47 πρωταθλήματα. Δεν μου λέει κάτι σαν Ολυμπιακός να χάσει ένα πρωτάθλημα. Δεν μου λέει κάτι αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, εγώ θα παίζω ομάδα μπάλα να έχει κόρμα. Το θέμα ποιο είναι. Το θέμα είναι ότι όπως την κατάσταση αυτή τη στιγμή με τον Παλτάκο, εγώ το πρωτάθλημα τώρα στο λέω 7 Νοεμβρίου. Αλλά στον Παλτάκο δεν έχουμε σοβαρά θέματα. Δεν είναι βλάκα ο Μαρινάκης. Και είναι Βέρτζος που λέει ότι θέλει. Δεν σου είπα να φύγει. Άκουσε με. Είδε χθε το Μαρινάκη. Όταν βγήκε ο Βέρτζος χθε και είπε αυτά που είπε, ξέρει τι έκανε όλοι. Όχι, θα βγει ο Μαρινάκης και θα πει τρεις φορές παραπάνω. Και βγήκε ο Μαρινάκης και δεν είπε τίποτα. Ψύχρεμος. Δεν είναι βλάκας. Ψύχρεμος. Σαν το Βέρτζο. Λοιπόν, άκου τώρα κάτι. Το θέμα είναι άλλο. Όταν τα βάζει με την κυβέρνηση, τα βάζει με τη Δημητριάδη, βγαίνει ο κόσμο και τη λέει τώρα. Εγώ παίρνω μηνύματα, μιλάω με τον κόσμο, έτσι. Ναι. Τι θέλει λοιπόν ο άλλο να φάει το Μητσοτάκη. Το θέμα χοντρένει. Ο Μητσοτάκης από ό,τι βλέπω με αυτά και πέρα τα προβλήματα και με αυτά που βγαίνουν και με τις παρακολουθήσεις, μάλλον το κεφάλι το φάει μόνος του. Γιατί βγαίνουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, γιατί εδώ βλέπουμε ότι όλοι παρακολουθούσαν. Αν βγουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε σε άλλες εποχές. Δηλαδή, διάβασα ότι ο Μαρινάκης είναι φίλος τον Καρυπίδη, έτσι. Ωραία. Παρακολουθούσε τον Καρυπίδη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, και μίλαγε στο τηλέφωνο ο Μαρινάκης τον Καρυπίδη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει τη συνομιλία του Μαρινάκη, είναι δυνατόν. Δηλαδή, ο άλλος ψεύδω τον αφήσει έτσι. Και τρίτον και τελευταίο, πριν μια εβδομάδα, 10 μέρες, εκεί που είχε μια γιορτή ΑΕΚ, άστοχη δήλωση του Μελισανίδη να πει ότι αν δεν πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, θα το πάρει ο Παναθηναϊκός. Να του θυμίσω του Δημήτρη Μελισανίδη που είναι και μεγάλο σε ηλικία, γιατί ο πατέρας μου είναι ΑΕΚ και 72 χρονών. Τι έχουν πάρει και αυτό το ξέρουν οι ΑΕΚτζίδες, τι έχουν τραβήξει οι ΑΕΚτζίδες από το Παναθηναϊκό, του Βαρδινογιάννη και το Ματζαβελάκηδον. Εσύ θα δω. Ξέρεις τι βλέπω. Εσύ τώρα καταπιάνεσαι με κάτι πράγματα που δεν επιτρέπεται εσύ σαν θόνο να καταπιάνεσαι. Δηλαδή να βγει ο Μαρινάκης για να πει. Εδώ έπαιξε τύπο άλλο. Βγήκε ο αθωγάμος του Μαρινάκη. Ξέρετε τι βγήκε, είπε. Ότι αυτή η ιστορία. Άκουρε, όχι ρε. Για το. Ένα αθωγάμος του Μελισανίδη. Του Μαρινάκη. Βγήκε και είπε ότι όλη η ιστορία, η παρακολούθηση αυτά είναι δουλειά Μελισανίδη. Μάλιστα. Εδώ χοντρένει το πρόβλημα και εσύ μου λε τώρα. Αν είπε Μελισανίδη, τι να. Τι είναι αυτά, ρε. Αυτά είναι για παιδάκια, ρε. Αυτό τώρα εγώ πάω το αποδείξω που λε εσύ. Τα γράφει ο κύριο. Τα γράφει. Τα γράφει. Θα τα δείξει. Ναι, αλλά. Αυτά είναι θέματα κοντά πολιτικά. Δεν είναι. Αν είπε ο Μελισανίδης. Είπε ο Μελισανίδης να μην το πάρει. Τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι για παιδάκια. Άστοχο αυτό που είπε. Άστοχο. Μα άστοχο να το αναφέρει εσύ. Μα συγγνώμη τώρα. Μιλάμε για το Μελισανίδη, για ένα παράγοντα. Το συμπαθεί ή όχι. Είναι ένα παράγοντα. Αξιοπρεπή. Που έχει προσφέρει. Δεν πάρει αυτά τα πράγματα. Αν το πάρει, αν το πάρει Παναγικό. Άρα. Δεν θα δω. Πόση αρρώστια έχετε μέσα σα. Δεν έχουμε αρρώστια. Δεν με αυτά ασχολείστε. Δεν ασχολούμαστε αυτά. Το καταγράφω σαν γεγονότα. Γιατί κακό είναι αυτό. Έγινε θα μου, σε ευχαριστώ πολύ, για καλά. Έλα φίλε. Ναι, εγώ μιλάω. Εσύ μιλάς. Καλησπέρα Γιώργα ρε. Γιάννης από Νέα Σμύρνη, Ολυμπιακός. Γεια σου Γιάννη. Λοιπόν, Γιάννη, να σε δοκιμάσω να δω την μπάλα γλέπεις. Ναι, ναι. Ολυμπιακός θες. Τι δεν έκανε που έκανε όλη τη χρονιά. Τι δεν έκανε χθες που έκανε όλη τη χρονιά. Ναι. Και είχατε τρελαθεί να πούμε από νεύρα και φωνάζετε και βρίζατε. Τι δεν έκανε χθες. Αγωνιστικά μιλάω. Τι δεν έκανε. Την μπάλα πίσω, αγόρι μου. Ούτε μία φορά. Ούτε μία φορά. Έτσι είναι. Το παράλληλα και πίσω, ναι, ναι, ναι. Το θυμάσαι τι γινότανε. Μέχρι το παιδί, Πίσω. Ρε γαμώ το πίσω φωνάζει. Τις ίδιοι. Χθες ούτε μία φορά πίσω. Εγώ εξεπλάγει. Πάμε. Λοιπόν, για να μην καθυστερήσω. Κάτσε. Και άλλη μία έκπληξη για να δώσει το πίσω όλου. Έβλεπα χθες τη βράβευση του Ζάετ, του Σαλαμπάκου, του Ρότσα, του Καραγκούνη. Και έλεγα, αυτοί οι 11 του Παναθηναϊκού κάνουν έναν από αυτού.
Ούτε. Ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή, συγκινούμε, μα το Θεό σου μιλάω. Ειλικρινά σου μιλάω. Ένα από αυτού. Δηλαδή, μιλάμε για Ζάετ, Σαραβάκο. Και λοιπόν, Βαζακάτζη. Ζάετ, Σαραβάκο, Ρότσα. Ένα από αυτού που παίζουν σήμερα, όχι οι ένα, οι 11 και μαζί κάνουν ένα Ρότσα, ένα Ζάετ, ένα Σαραβάκο. Πάμε. Πες ένα παμένο και όλο τα δικά σου. Πε τα δικά σου. Άστο, άστο. Λυπηρό αυτό. Πε, πάει στα δικά σου. Λοιπόν, πρώτον, ωραίο ματ ντέρμπι κοχονάτζο από τα παλιά. Επιτέλου μετά από καιρό. Δεύτερον, αυτός ο Άβυλα, ευτυχώς που έχει προπονητή τον Μίτσελ, γιατί αν είχε το σφορεμένο τον Νικόλα τον Αλέφαντο, θα τον έδαινε πίσω στην εξάτμιση του Πούλμαν από τη λεωφόρο μέσα στο Ρέντι. Μιλάμε για το πιο ηλίθιο πέναλτι στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, δεν έχει ξαναγίνει. Αυστηρωμένα, αλλά πέναλτι είναι. Τρίτον, εάν εμείς οι Ολυμπιακοί μιλάμε για φασιστικό παρακράτος, και το λέω ως Ολυμπιακός, έτσι, και για στημένη διαιτησία, πάσχουμε, για να το πω κομψά, από μαρφαβουρτσισμό και πρέπει να φτιστήσουμε τα μούτρα μας στον καθρέφτη. Δηλαδή θα μας ακούει ο Μητρόπουλος και θα κόβει βόλτες γελώντας. Και τέταρτον, και τελευταίο για να κλείσω με αυτό, το κέντρο του Ολυμπιακού επιτέλους το είδαμε και άνοιξε η ψυχή μας. Μιλάμε κατάπια το κέντρο του Παναθηναϊκού. Εγώ τον Παναθηναϊκό φέτος τον έχω σε εκτίμηση. Δεν υπήρχε κέντρο στον Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε χαφ. Και αποδείχθηκε ότι πόση λίγη προσωπικότητα ή ανύπαρκτη μάλλον προσωπικότητα αυτά τα χαφ του Παναθηναϊκού. Ο Δε Μπερνάρ τον έπιασε ο Άβυλα και τον κατάπια ανομάσι του. Έλα. Ήταν φοβερό αυτό. Ναι. Αλλά εντάξει, λοιπόν. Εγώ αυτά έχω να πω, Γιώργο. Έρκα πάρα πολύ. Γιάννη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Πάμε στο Θωμά. Έλα, Θωμά. Γιώργο, μ' ακούς. Ναι. Μ' ακούς. Ναι. Πώς του δες το μάτσο, αυτό όλοι που ορισμένα κανάλια δεν ήταν. Τόση ώρα μιλάμε για αυτό. Μου λες τώρα πώς ήταν το μάτσο. Εσύ πώς το είδες. Εγώ του είδα ότι ήταν πέναλτι. Ασχέτως αν ήταν στο 97 ή πώς ήταν. Ήταν ψυχολόγητη ενέργεια. Μα το θέμα είναι αν ήταν πέναλτι, όχι. Ή ήταν η εικόνα των δύο ομάδων. Καλό παιχνίδι ήταν. Βρε εικόνα του Παναγού του Ολυμπιακού, αυτό είναι το θέμα. Δεν ήταν πέναλτι, δεν ήταν πέναλτι, να βγάλω τα πέναλτι που βρίσκαν. Το έχει δίκιο. Σφίξει τη λύση, τι να κάνουν. Τι πρέπει να κάνει αυτό το θέμα. Εγώ νομίζω ότι αν είσαι Παναγό πρέπει να έχει προβληματιστεί. Φυσικά είμαι προβληματισμένο. Παναγό είναι προβληματισμένο. Δεν ήταν τέτοια η θέση. Εγώ έλεγα πάλι καλά που δεν έχασε το παιχνίδι. Για δεν γινόταν αυτή η φάση, την χάμε το παιχνίδι. Έχει το θέμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Θωμά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε για χαρά. Πάμε στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Έλα, φίλε. Καμία ανακοίνωση από την ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Αστέρα. Θα βγάλει ΑΕΚ να πει κάτι. Αυτό εδώ, κύριε Μελισσανίδη. Εδώ δεν είναι μόνο να φτιάξει γήπεδα και να κάνει ομάδα. Εδώ χρειάζεται και προστασία. Πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Καταρχήν, αυτή ο Αστέρα δεν παίζει μπάλα πλέον. Αυτή είναι. Κάθε φάση είναι και σπάσιμο πολιού. Δηλαδή, πού θα πάει αυτό το πράγμα. Δεν βλέπω τον κύριο Μελισσανίδη να. Άλλε φορέ έβγαζε ανακοινώσει, έλεγε τον ΑΕΚ. Τώρα τίποτα. Τώρα έβαλε μυαλό. Τώρα, έβαλε μυαλό και δεν βγάζει ανακοινώσει. Ναι, με φωτιά, εντάξει. Άλλοι βγάλει. Εντάξει, κάθε παιχνίδι λοιπόν θα κουμακιάζουν την ΑΕΚ και μετά θα θέλουν να πάνε πρωτάθλημα. Όσον αφορά για το πέναλτι, εντάξει. Τι να πω, σε αυτό το λεπτό τέτοιο πέναλτι δεν γίνεται. Και τελευταίο και κλείνω, αυτός ο νεάρος του δίπλα να μην ασχολείται ο πατέρας του και ο θείος του με τη Βαρτινογιάννη και τέτοιο. Παλιά το ότι έχει τραβήξει ΑΕΚ είναι γεγονός και απορώ πως εσύ τα ξέρεις αυτά. Για ποιον λες? Για ένα νεαρό ο οποίος του είπε ότι το κακό που έχει πάθει η ΑΕΚ από Παναθηναϊκό, από Βαρτινογιάννη και τέτοιο. Στο παρελθόν μιλάω. Και είπε, δεν το θέμα αυτό το τι έγινε. Ήταν γεγονός. Αυτά τα έχει ζήσει εσύ και τα ξέρεις. Έτσι. Δεν καταλαβαίνω τι λέω. Τέλος πάντων. Δεν καταλαβαίνω. Μου λες ένα νεαρό. Ποιο νεαρό? Ένας ακροατής ο οποίος μίλαγε και του είπε ότι αυτά δεν έχουν καμία θέση. Τι θυμάσαι τα παλιά. Το θυμάσαι αυτό. Έγινε και εγώ, μου σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Πάμε στον Παντελή. Έλα, Παντελή. Καλησπέρα, κύριε Γεωργίου. Αγαπητέ μου. Πήρα λίγο και θα ήθελα σήμερα εγώ, κύριε Γεωργό, να μιλήσω για εικαστικά. Θέατρο και τα τι αυτά. Ναι. 1975-1974-75 πρόσφατα, ναι. Η ΕΝΕΔ τότε πρωταγωνιστής ήταν ο Βίρον Πάλης στην σειρά «Οι Δίκαιοι». Προτρέπω όλες τις θεατρικές ομάδες και θεατρικά γενικά, πώς το λένε αυτό, μικρές ομάδες θεατρικές και τέτοια, να ακούσετε τις δηλώσεις Μαρινάκη. Όταν σου μιλάω, κύριε Γιώργο, για Βίρον Πάλη, θα πάθετε πλάκα. Εκεί αυτή ήταν η επιτυχία μας. Θέλαμε να τον δούμε όχι ως Ερίκο Μπριόλα με Κατερίνα Βασιλάκου, δεν τον θέλαμε έτσι. Βίρον Πάλη τον έχουμε μες στο μυαλό μας.
το μεγάλο Βαγγέλη Μαρινάκη. Άλλοι τον έχουν σαν Ζελένσκι. Κοιτάξτε κύριε Γιώργο, σας μίλησα. Μιλάμε για τα ελληνικά δρόμενα κύριε Γιώργο. Σας μιλάω έτσι και θα πάρω ακόμα και θεατρικά. Ξέρεις, μικρά θεατράκια, τεχνίτες, το ένα το άλλο του θέατρου. Θέλω όλες τις δηλώσεις του Βαγγέλη Μαρινάκη να τις πάρετε. Μην τις παρεξηγήσετε. Ναι, μην θα κάνετε λάθος. Θα κάνετε. Είναι ο Βίρον Πάλης ήταν φοβερός και με θύμισε και λίγο Πρέκα. Oh. Λίγο Πρέκα σε Τζορτζ Πάρις. Λίγο Πρέκα σε Τζορτζ Πάρις. Πρέκα, Και δεν είχε λίγο. Κοίτα, τον Πρέκα, επειδή τον έχω ακούσει και με μουσική Σπάνου, όταν ήταν ωραίο παιδί ο Πρέκα τότε, πριν γίνει μαχητής και γενικά πουλάει τα υλίκα του 40, ήταν και γοητευτικός, δεν ήταν γοητευτικός. Εντάξει, γιατί να του χαλάσουμε τώρα. Θύμισε και λίγο από αυτό. Χθες έβγαλε ερωτισμό ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Έγινε Πρέκα. Πολύ, κύριε Γιώργο. Γεια σου Πρέκα μου, γεια χαρά. Γεια χαρά. Πάμε στον επόμενο, έλα. Ναι, μας ακούτε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Παναθηναϊκός από Αγρίνιο. Έλα, εσύ. Καλά είστε. Λοιπόν, θα μιλήσω για το ντέρμπι. Ναι. Δεν μου άρεσε ο Παναθηναϊκός, έτσι ψέματα δεν θα πω. Και δεν είναι και, δηλαδή, αυτό το πρόσωπο που έδειξε χθες, που και πιο πολύ μου θύμισε τις 10 πρώτες αγωνιστικές του Παναθηναϊκού πέρυσι. Πιστεύεις ότι ένας επηρεασμός σε αυτή τη δεσμή εικόνα ήταν και η πεντάρα στο Βόλο? Το κάνετε ένα repeat, πάλι μια επανάληψη. Λέω, πιστεύεις ότι αυτή η εμφάνιση, η απογοητευτική εμφάνιση, ναι, ήταν και μια αιτία από την πεντάρα του Βόλου? Ότι πήραν αέρα δηλαδή, παίκτες. Άμα πάει αέρα κόλος, αλλά φάνηκαν και τα δύνατα σημεία, έτσι. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, ο Βόλος τώρα συγκρίνεται με Ολυμπιακό, έτσι. Μιλάμε τώρα. Αλλά πιστεύω ότι η ισοπαλία του Παναθηναϊκού, μάλλον, έτσι, που πήγε να γίνει ήττα, θα του κάνει καλό. Θα τον ξυπνήσει, εγώ πιστεύω. Και η διακοπή μαζί, έτσι. Μα αυτό είπα, Θα συνταχθεί η ομάδα. Θα πάρει και 2-3 μεταγραφές τώρα το Γενάρη. Η ερώτηση είναι, θα κάνει μεταγραφές? Εδώ είναι η ερώτηση. Χρειάζεται 2-3 παίκτες οπωσδήποτε. Θα κάνει, εγώ πιστεύω, θα κάνει ο πρόεδρος. Τα έχει καλά και με τον Γιωβάνοβιτς, οπότε δεν υπάρχει θέμα, εγώ πιστεύω. Θα το βάλει το χέρι βαθιά στην τσέπη. Πέραν από αυτό, θα μιλήσω τώρα λίγο για το μάτς και να κλείσω. Ναι. Καταρχήν, εντάξει, okay, θα πω δίκιο το 1-1, έτσι. Με βάση και τα δύο goal offside που έβαλε ο Παναθηναίκος, είναι δίκιο, έτσι. Μα τώρα είναι λογική αυτή. Μισό λεπτό, ναι. Είναι λογική αυτή. Επειδή έβαλε δύο goal offside, είναι δίκιο το αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα. Ο άλλος πήγε στις κάτσες του. Ο άλλος πήγε, να πούμε, έγινε κουρτουάχθες. Ισχύει, δεν ήταν αυτή η εικόνα του αγώνα, αλλά ο Παναθηναίκος, πώς να το πω, έχει το μέταλλο δηλαδή σε σχέση και με τη βαθμολογία. Και γι' αυτό το δίνω πιο πολύ ως προς την ιστοπαλία. Φίλε μου, δεν είχε μέταλλο. Χθες δεν είχε μέταλλο. Να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Όταν αγαπάμε κάτι, να το κρίνουμε αυστηρά και δίκαια. Ναι. Όσον αφορά τώρα για το λίγο να πω, για να σχολιάσω δύο φάσεις. Στο 64 έγινε πέναλτι του Παπασταθόπουλου στον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Αυτό δεν το σχολίασε κανένας. Ναι, να σου πω κάτι. Επειδή έχω αυτή και αυτά. Τώρα ξέρεις τι γίνεσαι. Δεν είσαι Παναθηναϊκός. Γίνεσαι Ολυμπιακός. Αυτά λέγανε η Ολυμπιακή είναι ζωή και τα λένε ακόμα. Τα λες και εσύ, έπεσε αυτή την παγίδα. Τι να πω, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι να βάλετε τη φάση να τη δείτε αν δεν την είδατε. Την έχω δει πολλές φορές. Πολλές φορές δεν με ενδιαφέρει αν πέναντι όχι. Σου είπα και πάλι, εμένα με ενδιαφέρει αγωνιστικά η ομάδα τι έδειξε. Εντάξει, αγωνιστικά δεν ήμασταν καλοί, έτσι. Πρέπει να το παραδεχτώ αυτό. Όσο και αν πονάει, πρέπει να το παραδεχτώ. Εντάξει, δεν ήμασταν καλοί. Έγινε. Σε ευχαριστώ. Από εκεί και πέρα, τώρα τρίτη παίζουμε το Αγρίνιο. Πάμε δυνατά και αυτό τίποτα άλλο. Για καλά, φίλε. Για καλά. Έλα Δημήτρη. Γεωργαρά. Έλα. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές. Ναι. Καταρχήν, respect σε σένα που ήσουν ο μόνος δημοσιογράφος που έλεγε δεν παίζει μπάλα Παναθηναϊκός. Δεν μου αρέσει, ρε παιδιά, αυτό. Και βγαίνανε, θυμάσαι Παναθηναϊκός, γιατί σου λέγανε. Το θυμάσαι αυτό. Λοιπόν, δεύτερον, το ξεβράκωμα χθες ήταν μεγάλο από κάθε πλευρά. Και από Χάμες Ροντρίγκες και από Σοκράτη και από Πασχαλάκη. Ο Ολυμπιακός έδειξε ότι δεν είναι τυχαίο που οι στοιχηματικές τον έχουν μέχρι και τώρα φαβορή πρωταθλητή. 2.35 στο 2.40. Δεν μου λες. Δεν μου λες. Τον παίζεις 200 ευρώ πρωταθλητή. Ρε Γιώργο, αυτό έχει σημασία. Όχι, άλλο. Εσύ τον παίζεις 200 ευρώ. Δεν τον παίζω. Γιατί κλαις πάντα τι αυτό.
Το θέμα είναι όμως ότι αυτό που είπε και ο άλλος ο φίλος χθες ο προηγούμενος Κροατής, το πέναλτι λέει του Σοκράτη. Και είναι το πέναλτι αφού το είδες και εσύ, του είπες τόσες φορές, γιατί του πεις ότι ήταν εκτός περιοχής και δεν ήταν μέσα στην περιοχή. Άσε με μόνο, τώρα ασχολούμαι με τα πέναλτι. Και όταν σου λέει κάτι, ρε Γιώργο, του λες όμως έγινε Ολυμπιακός. Μοιάζει Ολυμπιακός. Μα εσείς τα λέτε αυτά, τα λέμε και αυτοί, δεν επιτρέπετε. Εμείς δηλαδή φταίμε για όλα. Όχι, έχει κάνει την αρχή. Εμείς φταίμε για όλα. Τέλος πάντων, θέλω να πεις γνώμη για Χάμες Ροντρίγκες. Την είπα, επανειλημμένα. Εμένα καλύτερα από το Χάμες, καλύτερα από το Χάμες, μεγαλύτερη εντύπωση μου έκανε ο Χουάνγκ. Το έχεις πει ότι είναι όαση, το έχεις πει αυτό, είναι αλήθεια. Τι ωραίος παίκτης, τι ερεμία στον Πογνιέδη δίνει. Λάθος πάσα δεν δίνει, λάθος πάσα. Είτε σε μικρή απόσταση, είτε πλάγια, είτε πίσω λίγο, είτε κάθετη, είτε... Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πόση ηρεμία δίνει στον Πογνιέδη. Ο Σοκράτης, έλα, ο Σοκράτης το κάνει ανίωρα. Με τις έντες που κάνει καμινάδα, βρετανικό ποδόσφαιρο είναι μέσα. Ο Σοκράτης. Να σου πω λίγο, ξέρεις το μοναδικό σφάλμα χθες του Μίτσελ, ξέρεις ποιο ήταν, πιστεύω εγώ, κατά τη γνώμη μου, έτσι. Ότι δεν έβαλε πιο γρήγορα τον Αραμπί. Όχι μόνο αυτό. Δεν έβαλε γρήγορα τον μπόλερ να βγει αυτό τον Άγγλο, το δεν ξέρει μπάλα αυτό, έτσι είναι γρήγορο, να χτυπήσει την κόντρα μπάσκετ και βάλουμε το δεύτερο γκολ. Εγώ πιστεύω ότι έπρεπε να μπει λίγο γύρω. Τον έβαλε στο 91, που τον έβαλε στο 91. Ναι. Κάνει το 0-1, πάτησε τον μέσα κατευθείαν. Και μόλις τον έβαλε, σου βαρύθηκε. Εκείνη η ιστορία. Αυτή είναι η φάση. Αυτή είναι η φάση. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Εμείς ήταν Ολυμπιακοί. Δεν μας αντιπροσωπεύουν οι δηλώσεις. Θα φύγουμε από το πρωτάθλημα και μαλακίες. Έλα, μπορεί. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Κάνει ο Ισλίγια να. Αυτά είναι. Εντάξει, Ολυμπιακός. Απέξει το γήπεδο. Θα χάσουμε. Αν μας πάρουν το πρωτάθλημα, πώς θα μας το πάρουν δεν έχει σημασία. Το μακεδονικό θα ξαναγίνει. Το ένα δεν έχει σημασία. Ας χαθεί το πρωτάθλημα. Το παιχνίδι θα παιχτεί στο χορτάρι. Τέλος. Αυτό θέλουμε εμείς. Έγινε, ρε. Θα βλέπω να πάμε στο επόμενο. Έλα, φίλε. Ναι, ναι. Μας ακούτε. Πάμε στο Γιώργο. Έλα, Γιώργο. Έλα, φίλε, μ' ακούς. Τώρα ναι. Ωραία. Εγώ που έχω παίξει 100 ευρώ τον Παναθηναϊκό επί 9, επειδή κάνεις κουβέντα πριν για να ξέρεις. Ναι. Δεύτερο. Εμείς, εγώ καταρχήν είμαι 45 χρονών. Έχω φάει πολύ γήπεδο. Τον Παναθηναϊκό τον βλέπω στην τηλεόραση. Πλέον μόνο στο Βόλο πήγα. Ναι. Και να ξέρεις, θεωρώ ότι ο κάθε συνειδητοποιημένος Παναθηναϊκός δεν είναι απογοητευμένος ούτε προβληματίζεται με την ομάδα χθες. Ένας συλλογικός Παναθηναϊκός εχθές ήξερε για τους λόγους του ότι χώραγε για το διπλό. Για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι ο Ολυμπιακός είχε κίνητρο για να κρατηθεί. Δεύτερο, εγώ τον Παναθηναϊκό όπως τον βλέπω παίζει καλή μπάλα. Προσπαθεί να παίξει μπάλα. Εχθές, άλλο παίζει καλή μπάλα και άλλο προσπαθεί. Πάμε ναι, όταν προσπαθεί να παίξει καλή μπάλα είναι καλό. Κάποια, ναι, κάποια στιγμή θα καταφέρεις. Λοιπόν, άλλος λόγος που παίρνει στο διπλό. Ένας άλλος λόγος στο διπλό, ότι ο Ολυμπιακός, αν δεν έκανε εχθές το διπλό, θα είχε πρόβλημα ο Μαρινάκης που θέλει να κερδίσει χρόνο. Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι άρχισε τα λεφτά και το χρόνο φέτος συνότιχα. Κατά τη γνώμη μου, πάντα, έτσι σημαίνει ότι έχω δίκιο. Ναι, άλλο. Λοιπόν, επίσης, εχθές θεωρώ ότι ο καλός προπονητής Γιωβάνοβιτς έκανε ένα λάθος. Ποιο ήταν αυτό? Ότι δεν φόρτωσε με δεύτερο αμυντικό χαφ το κέντρο. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός εχθές έπρεπε να ξεκινήσει να κρατήσει το Χ και άμα του έβγαινε ο Άσος. Ήρθε Χ και διπλό να ερχόταν δεν υπήρχε πρόβλημα για μένα. Ναι, ευτυχώς που δεν ήρθε όμως. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός πολύ ορθά έχει μια υγεία η οποία έχει ένα πλάνο. Και έχει πάει πιο καλά από ό,τι περιμέναμε, εγώ δηλαδή. Και αυτό λέει ότι ή θα βγει πρώτος ή δεύτερος. Αλλά να ξέρεις κάτι για να το θυμάσεις να ζούμε. Ο Παναθηναϊκός μέχρι να τελειώσει δεκαετία θα πάρει ευρωπαϊκό αν συνεχίσει έτσι. Αυτά ήθελα να σου πω. Καλή συνέχεια. Να σου πω για κάτι άλλο. Ναι. Πολύ πιο σοβαρό από τη λύση. Ότι ο Παναθηναϊκός είχε ένα μεγάλο κέρδος και αυτό είναι δουλειά Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς δεν έστωσε μια ομάδα βελτιωμένη που τη βελτιώνει συνεχώς και την έχει ήρεμη, την έχει ενωμένη. Συμφωνούμε. Το μισό λεπτό έκανε κάτι άλλο. Το κατάφερε το ίδιο ακριβώς και στον κόσμο του Παναθηναϊκού. Χθες. Πολύ σημαντικό. Χθες. Ξέρεις την μπουκάλι θα έπεφτε αν ήταν άλλες εποχές. Ξέρεις την μπουκάλι θα έπεφτε. Και είδες τους οπαδούς του Παναθηναϊκού ήρεμους. Ναι. Γιατί είναι επηρεασμένοι από Γιωβάνοβιτς. Ξυπνήστε ρε μπαλάκι, ξυπνήστε ρε. Γιώργο, πολύ σωστά τα λες. Αυτή είναι η βαθιά ουσία. Και οι Παναθηναϊκοί που αγαπάμε την ομάδα είμαστε χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και ας μην το πάρουμε και ας βγούμε δεύτεροι. Το πλάνο πάει καλά. Ανεξάρτητα το χάναμε το παιχνίδι ή όχι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Κι εγώ, για καλά. Έλα θα μαζί. Έλα, Γιώργο. Έλα. Χαρμολύπη χθες. Χαρμολύπη, ε. Ναι, στεναχωρημένος γιατί χάσαμε το σερί και δεν σου κρύβω ήθελα 36x3 108. Λίγο δύσκολο βέβαια. Και αλλά, το 108 το κάνουμε στο βατό, ε. Όχι, ρε. Δεν το θυμάσαι αυτά. Λέγε. Και χαρούμενος γιατί και στην κακή μου μέρα τρώω γκολ στο 84 και δεν χάνω, ας πούμε. Μόνο αυτό κρατάω. Να σου πω κάτι άλλο. Εδώ που τα λέμε, να λέμε και του τραγούδου δίκιο που λέγει κάποιο. Έχεις και ένα πάτωμα αριθμού
φέτος, άλλο πράγμα. Ένα πάτο, σαν γερμανικό κράτος είναι. Σαν βουλγάρικο θυμιατό. Έχω έμπνοια, ναι. Σαν βουλγάρικο θυμιατό είναι. Το είπε και ο Ιβάν, καλύτερος μας παίχτης ο Μπρινιόλινα. Και εντάξει, με ευνοεί σε ορισμένες στιγμές, έχω την έμπνοια. Σοβαρά τώρα. Για όταν έφυγε ο Δόνης και ανέλαβε ο Ιβάν, ανέλαβε με ένα πλάνο τριετίας. Και στον πρώτο χρόνο, εντάξει, έδεσε την ομάδα, έπαιξε μια κάποια μπάλα στα play-off και πήρε και το κύπελο. Στο δεύτερο χρόνο άρχισε να την πηγαίνει τρένο, ας πούμε. Δικαίωμαι να έχω και μια κακή μέρα. Έτυχε στο ντέρμπι, τι να κάνω. Θέλεις να ακούσεις μια μεγάλη αλήθεια του Γεωργίου, ε? Ναι, για πες. Αυτό που λες, δικαίωμαι να έχω μια, καλή, μια κακή μέρα, δεν ευσταθεί. Διότι καλή μέρα είχες με τον στο Βόλο και άλλη μια καλή μέρα είχες στο δεύτερο μήκρο με τον ΠΑΟΚ. Όλες οι άλλες ημέρες, άσχετα κέρδισε η ομάδα, δεν ήταν. Αυτό θα σου λέγα. Δεν ήταν καλές. Δεν ήταν καλές οι άλλες ημέρες. Γιατί με την ΑΕΚ δεν έπαιξα καλά. Εντάξει, στην ΑΕΚ πέρα δεν λογίζεται αυτό. Τέλος πάντων. Καλή εμφάνιση που Παναθηναϊκός έκανε στο δεύτερο μήκρο με τον ΠΑΟΚ. Πολύ καλή εμφάνιση και στο Βόλο. Ναι, πιστεύουμε στην ομάδα και στον Ιβάν. Στο δεύτερο χρόνο είναι. Ρε, κάντε δύο τις μεταγραφές. Οπωσδήποτε. Πρέπει να τη βοηθήσει την ομάδα. Τώρα με αυτό με τον Παλάσιος, όταν το είδα, είπα όχι, ας πούμε. Με ποιο θα παίζει, με τον Βαγιανίδη? Κοίταξε τώρα, βγήκαν τα δύο σου όπλα. Έτσι. Παλάσιος Αϊτόρ. Είναι ζημιά αυτή. Ναι. Και έχετε ένα μουσικό θέμα, Γιώργο. Για λέγε. Όχι για να βάλεις τραγούδι, κάτι να σε ρωτήσω. Ναι. Το CC Rider δεν πρέπει να είναι από δίσκο. Είχαν βγάλει ένα LP, οι Animals, ήταν στην πρώτη μεριά αυτό. Ναι, ναι. Και μου φαίνεται στη δεύτερη το Don't Let Me Be Misunderstood. Και πολλά άλλα. Έγινε, θα δάσεις, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε γρήγορα στο Λεωνίδα. Έλα, Λεωνίδα. Έλα, Γιώργο. Καλώς το λέω. Τι κάνουμε? Καλά. Λοιπόν, έχω δύο λεπτάκια. Τρία. Εντάξει, δύο. Πρώτον, πάντα κατά τα σγραφάς και αυτά που γράφονται και αναρτώνται έτσι στο δίκτυο και λέγονται από δημοσιογράφους και λέγονται ούτω καθεξής, να μην πω ονόματα. Εντάξει, ξέρεις, λέγονται και σε κανάλια, όπως είπες και πριν, δύο είναι που εναντιπαραθέσει κυρίως. Κάποια στιγμή αναρτάται και γράφεται έντονα. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο, γιατί είπες κάτι πολύ σωστό. Έτσι, και επειδή έχουμε και τη δυνατότητα να μάθουμε πέντε πράγματα και λόγω τη δουλειά μας, είπες ότι αναφέρθηκαν ονόματα τύπου Δημητριάδη, όχι τίποτα, αυτά που είπε ο Βρέτζος, αυτά που είπε ο Μαρινάκης, αυτά που κτλ. Προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο, και θα σου πω, δεν στέκομαι στο αγωνιστικό γιατί με έχει καλύψει. Απλά θέλω, επειδή έχει ξεφύγει το θέμα εντελώς. Είναι πολιτικό. Όχι μόνο πολιτικό, Γιώργο. Εδώ πάμε τώρα για ενεργοποίηση οπαδικών στρατών και πάμε σε άλλα τώρα. Πάει πιο βαθιά το πράγμα. Έτσι, για τον πόλεμο που είχε ανοίξει, πάει πιο βαθιά. Λοιπόν, κοίταξε τώρα. Δεν μπορώ τώρα να μπω στο τρυπάκι αυτό. Είναι στο χέρι καθαρά των φιλάθρων, παύλα, οπαδών. Αν θέλουν όλο αυτό να το λήξουν, να μην συμμετέχουν σε όλο αυτό το χάλι ενεργά. Μόνο εμείς. Εγώ δεν πηγαίνω και γήπεδο, αλλά μόνο οι οπαδοί, οι παύλα φιλάθροι έχουν δυνατότητα να μην συμμετάσχουν σε όλο αυτό. Προσπαθούν να εμπλέξουν μέσω του Predator, να βρουν μια σχέση Μαρινάκη Καρυπίδη, όπως είχε κάνει τότε μέσω του Άνω Μαρινάκης και είχε κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Μόνο που σε αυτό εδώ το όλο το βιολί που προσπαθούν να βρουν μέσω των υποκλοπών, έτσι, συμμετέχει για να προσπαθήσουν να χτυπήσουν το γάιδαρο, να το πω έτσι, χτυπάνε το σαμάρι. Το βλέπουμε τώρα, δεν το λέω γιατί θέλω να προσπαθώ να χρυσώσω κανένα χαπί. Τα χάλια μας τα έχω πει την προηγούμενη εβδομάδα, έλεγα. Τι χάλια έχουμε και τι αυτά, και μάλιστα σε πήραν κι άλλοι φίλοι και είπαν ο Λεωνίδας, ξέρω εγώ, ξέρεις, ναι, είπε, ξέρω εγώ, έχασα τους δικούς μου, τον Μαρινάκη και τους άλλους. Αλλά εδώ φαίνεται το εξής, και δεν μιλάω με γνώμονα το χθεσινό παιχνίδι. Θέλω να πω ότι φαίνεται οφθαλμοφανέστατα μια κατάσταση στην οποία ΕΠΟ, Μαρινάκης, κάποιοι εκ του Μαξίμου, Μπέος κτλ. Έχουν ανοίξει ένα πόλεμο μεταξύ τους. Είναι για λόγους συμφερόντων, είναι για λόγους. Προφανώς θα είναι και για λόγους συμφερόντων. Δεν ξέρω ποιοι έχουν πόλεμο μεταξύ τους. Λεωνίδα, αυτό που γίνεται τώρα δεν είναι πια πόλεμος μεταξύ Μπέου και έτσι. Όχι Μπέου. Είναι πόλεμος Μαρινάκη Δημητριάδη. Μαρινάκη Δημητριάδη. Καθαρά. Καθαρά. Εδώ και μάμε χρόνο αυτό το γνώρισμα. Ναι, αλλά σε όλο αυτό, Γιώργο, φαίνεται όμως ενεργά. Γιατί δεν μπορούμε να κρύψουμε άλλο τώρα, να κλείσουμε τα μάτια μας. Φαίνεται ενεργά ότι συμμετέχουν και παράγοντες ομάδων που ήταν προηγουμένως σε πόλεμο με τον Μαρινάκη ή είχαν βλαφτεί συμφέροντά τους και συμμετέχουν σε όλο το παιχνίδι. Δεν γίνεται τώρα να πιστούμε. Εντάξει, να τα λέμε ξανά, γιατί δεν τα ξαναπώ αυτά. Μα δημοσιογράφος του Μαρινάκη έγραψε και φωτογράφησε το Μελισανίδη. Δεν λέει όνομα. Το φωτογράφησε.
ότι αυτό είναι το προτέρου μαζί με τον Δημητριάδη. Ο οποίο Δημητριάδη με τον Μελισσανίδη ήταν από την κοινή εταιρεία. Γεωργή, άκου, τ' άκουσα το είπε πολύ καθαρά για να μην σε καθυστερώ. Έτσι, δεν μπορώ να λεχτώ τώρα ότι ο Παναθηναϊκό πήγε την προηγούμενη εβδομάδα, έριξε 5 χαλαρά και πέρασε μια ομάδα που εχθέ πήρε χ και έχει πάρει άλλα 4-5 αποτελέσματα. Και τώρα αυτή η ομάδα που έριξε 5 δεν μπορούσε να βγει και ο Παλάσιο έξω και κολοκάτησε. Ή τόσα άλλα, ή α πούμε βγει ο Μελισσανίδη μετά την ήττα τον Παναθηναϊκό και λέει μέσα στο καινούριο στάδιο, ξέρετε, προτιμά να το πάρει ο Παναθηναϊκό. Μετά που ήταν και σε καινούριο στάδιο. Δηλαδή τι εννοεί, κάτι μισό λεπτό. Όταν λέει το χρυσό μάτι του Παναθηναϊκού, τι εννοεί, ότι κάποιε επιδείξει ο Παναθηναϊκό. Όχι, χθε. Ναι. Όχι, κολοκάτησε με το που βγήκε ο Παλάσιο. Δηλαδή σε δύο παίκτε στηρίζεται όλο το βιό. Μα είναι φαντερό ότι δεν έχει παίκτη πολύ. Λέει 14 γράμμα δεν παίκτη. Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Θέλω να πω όμω ότι δεν φαίνεται. Εσύ το πες ευγενικά την προηγούμενη εβδομάδα. Ένα μαγικό ραβδάκι, νεράιδα κτλ. Πέραν τη ευνοία. Δεν φαίνεται ότι εδώ υπάρχει ένα κόλπο το οποίο δεν τον αφήνει όχι να χάσει. Δεν τον αφήνει ούτε να. Θέλω να πω δηλαδή δεν γίνεται αυτό ο Παναθηναϊκός. Προσπαθούν να με πείσουν ότι έχει πάρει τόσα ντέρμπι και τόσο αυτό. Επειδή στο τέλος όταν ακουμπάς παίχτη του Παναθηναϊκού. Τώρα το λέω ο άλλος θα διώκεται για σεξουαλική παρενόχληση. Μόνο εκεί πέρα αυτό δεν έχει γίνει. Δεν γίνεται να μπαίνει ο Παναθηναϊκός όλα τα μάτια γιατί είδα τα highlights όλων των παιχνιδιών. Δεν γίνεται να μπαίνει 2, 3 και 4 φορές γιατί δεν μπαίνει παραπάνω σε αντίπαλη περιοχή και 1 από τις 4 να είναι πέναλτι. Θέλω να πω υπονοώ δηλαδή ότι ένας πόλεμος που έχει ξεκινήσει μεταξύ των φαίνεται ότι μεταφέρεται και σε τρίτα μέρη στο γήπεδο προκειμένου για το Μαρινάκι ή οτιδήποτε. Δεν με ενδιαφέρει. Και δεν το λέω υπερασπιστικά. Και δεν με ενδιαφέρει και ο Μαρινάκι στην τελική, γιατί έχω κράξει. Προσπαθώ να πω όμως ότι αυτό να μην μεταβερβεί στους οπαδούς. Ναι, κατάλαβα. Παναγία μου μακριά, να μην πάει αυτό στους, και ενεργοποιηθούν οπαδικές στρατοί. Πρέπει αυτό μόνο η. Ναι, αλλά δυστυχώς έχει ήδη μεταφερθεί στους κονδυλοφόρους. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, αυτοί έχουν να τα πάρουν. Οι οπαδοί πάνε και πληρώνουν. Και σε εποχές τώρα που το καλάθι της οικονοκυρίας υποτίθεται δεν φτάνει για να φάνε. Οι κονδυλοφόροι θα πληρωθούν. Προφανώς δεν θα κάνουν τη δουλειά τους. Ο Παπαθεοδόρος τι θα κάνει, δεν θα κάνει τη δουλειά του. Ή ο άλλος από εδώ δικός μας, ξέρω ποιος είναι, δεν θα κάνει τη δουλειά του. Προφανώς. Το θέμα είναι, εγώ φοβάμαι αυτό. Μην έχουμε πάλι άλκηδες. Γι' αυτό με ακούς και είμαι σοβαρός και κράζω. Το ότι λέω κάποια πράγματα που συνήθως δεν μιλάω παρασκηνιακά. Μ' αρέσει να μιλάω, ξέρεις πολύ καλά για αγώνες. Για το τι γίνεται μέσα. Λατρεύω την μπάλα. Αλλά εδώ φαίνεται αυτός ο πόλεμος πλέον φαίνεται ορατό μεταξύ ποιων είναι έτσι και πού πάει και πώς καθοδηγείται. Έγινε Λεωνίδα, να πάμε στους επόμενους. Πάμε στον Λυσίμαχο, έλα Λυσίμαχε. Έλα Γιώργο μου. Έλα φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλά. Πολύ σωστά τα είπες. Εγώ βλέπω πολύ Παναθηναϊκό τελευταία. Γιατί προσπαθώ κάτι να δω. Δεν είμαι αυτός ο πρωτοπόρος, ας πούμε, τι προσφέρει. Θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Μισό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και με τον Βόλο. Παρότι την επομένη της ημέρας του Βόλου εκφιάσαμε λιγάκι τα χαφ του Παναθηναϊκού που παίζουν με κάθετες, που βγάζουν αυτό. Και εμένα δεν με συγκινεί αυτό το παιχνίδι που παίζει ο Παναθηναϊκός. Ούτε μου αρέσει. Και απορώ δηλαδή πώς, ας πούμε, υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν ότι αυτή η ομάδα πάει για πρωτάθλημα. Οι συγκυρίες έχουν δημιουργήσει μια τέτοια κατάσταση που τον έχουν αυτή τη στιγμή πρώτο. Το πέναλτι ήταν πέναλτι το χθεσινό. Και θα πω και κάτι άλλο. Σε αυτή την ίδια περιοχή εκεί κοντά κάπου είχε γίνει κάποια χρόνια πριν και ένα άλλο πέναλτι το οποίο είχε δημιουργήσει πάλι από την αντίθετη πλευρά αντιδράσης. Θα σου θυμίσω το πέναλτι που είχε κάνει ο Κωνσταντίνου στο Βενετίδη την περίοδο του Ευθυμιάδη. Εκείνη που είχε τη φοβερή μέρα του Ευθυμιάδη που είχε το ξύλο άνθρωπος εκεί. Θυμάσαι όποιον έφαγε το ξύλο. Από το Φιλιππίδη. Όχι, από τον προπονητή. Θυμάσαι ποιον προπονητή. Τον κυρία για μια μαγκούρα. Ο Μαρκαριάν. Ο Μαρκαριάν. Ο Μαρκαριάν. Λοιπόν, τέλος πάντων, πάση περιπτώσει, δεν ξέρω εγώ αυτή η ομάδα. Καταρχάς, άμα δούμε μόνο τα στατιστικά που έδειξε, 10 ευκαιρίες έχει ο Ολυμπιακός, 7 στο τέρμα. 7 στο τέρμα και έβαλε μόνο ένα γκολ. Καλά, δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα να το μελετήσει. Ήταν εξόδαλμο. Το βλέπει. Το έβλεπε. Ήταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Δεν συζητάμε. Μα εγώ έβλεπα χθε το μάτι με Παναθηναϊκού, οι οποίοι ομολογούσαν λέει, τι μπουρδέλο μας σήμερα. Ναι, μα δεν είναι σήμερα. Δεν είναι σήμερα. Εμάς τελείως. Και εκείνη αυτή η ανόητη η πράξη που κάνει ο αμυντικός, δεν ξέρω πώς το λένε, Άβυλα, πώς λέγεται αυτός. Η μπάλα, άμα δείτε παιδιά τη φάση, η μπάλα είναι πάρα πολύ μακριά. Μα πάρα πολύ. Μα η μπάλα πάει around, μόνο. Και πάει για πλάγι. Τι ραμόλα είναι ο Ιωαννίδης να πάει την μπάρη και να την γυρίζει πίσω. Με ποιο σκεπτικό σηκώνει τη γερούκλα, ρε φίλε, και κάτι αυτή την ενέργεια. Απαράδεκτο. Τέλος πάντων, έχει ακόμα ψωμί το πρωτάθλημα όσον αφορά αυτά που υπόθηκαν ανοησίες. Είναι ανοησίες αυτά που λέγονται από σοβαρούς ανθρώπους, ποτέ Βρέζος και ταυτίνα σοβαροί άνθρωποι. Ο Βρέζος που να δει τη σωματότητα, μονάσου. Τέλος πάντων, δηλαδή δεν είναι τώρα αυτά πράγματα, παιδιά. Είναι ανόητα πράγματα.
πράγμα. Τι κάνει τώρα, βγαίνει ο άλλο και λέει: ο Βρέτσο αποχωρήσε από το πρωτάθλημα. Τι με αυτά. Ναι, αποχώρησε. Είδε όμω ο Μαρινάκη. Τι μου άρεσε. Ξέρει όμω τι επιπτώσει που έχει το γνωρίζει. Δεν λέω έτσι επιπτώσει. Μιλάω και ηθικά να τον πάρει στον κόσμο. Είδε ότι ο Μαρινάκη δεν ανέφερε τίποτα τέτοιο. Τίποτα. Τι μαλάκα είναι. Όχι, δεν ξέρει, όχι μόνο τι επιπτώσει τη αγωνιστική. Ξέρει το ηθικό τμήμα ποιο είναι. Ακριβώ. Θα πω κάτι για τη δική μου ομάδα, επειδή ακούω του δικού μα και στεναχωρήθηκαν γιατί τερματίστηκε ο Ελίασον ένα πολύ δυνατό χαρτί τη ΑΕΚ. Εγώ θα, αν ήμουν ο Αλμέιδα, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Αλμέιδα. Εγώ αν ήμουν ο Αλμέιδα πάντω, παιδιά θα έκανα. Γκαρσία, σε βαφτίσαμε σεντερφόρ πολύ ωραία. Γύρνα στη θεσούλα σου τώρα και θα έρθει ο κανονικό σεντερφόρ. Είναι τερματία. Θα επιστρέψω. Στο παιχνίδι τη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα, εκεί στον μπαρ του γηπέδου ήταν ο Φιδόπουλο με τον Ατματζίδη. Ναι. Και του είπα, λέω, παιδιά, ντροπή να μου πάνε. Ο Ολλανδό είναι τραυματία. Η Δάλο θα δει δώσει ευκαιρίε, λέει ο Αλμέιδα. Είναι τραυματία. Ναι, μα είναι ήταν. Κρίμα. Ναι, μα είναι κρίμα να μην του δώσει ευκαιρίε αυτό. Ήταν, τώρα θα παίξει. Τώρα θα παίξει. Έγινε. Έγινε, λε συμμάχη. Τα λέμε, έλα. Για καλά. Έλα, φίλε. Ναι, γεια σου Γιώργο. Γεια χαρά, βεβαίως. Ναι, Γιώργος από Αθήνα, έχουμε ξαναμιλήσει. Ναι, ναι. Λοιπόν, εχθές εν ολίγης, εχθές αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Δηλαδή αυτό που ο Ολυμπιακός με τους παιχταράδες και με την έπαρση βλέπαμε στο γήπεδο τι γίνεται, αυτό έγινε χθες στον Παναθηναϊκό από τη βδομάδα μετά το Βόλο. Δηλαδή μπήκανε οι άνθρωποι σε υπερένταση και πριν το παιχνίδι, το τι γινόταν στο Κάραβελ που λέγανε κτλ. Και έφυγε η ηρεμία, αυτό που λέγαμε. Εγώ δεν είδα ποτέ να παίξει ο Παναθηναϊκός παιχνίδι. Είχε αυτή την ηρεμία που ξεκίναγε τα παιχνίδια και σιγά σιγά μία φάση τα βάζει γκολ. Εχθές δεν υπήρχε Παναθηναϊκός στο γήπεδο λόγω αυτού του γεγονότος. Ενώ στους Ολυμπιακούς λειτουργήσε διαφορετικά η υπερένταση και του Ρέντι που πήγανε και τα λοιπά. Καταλάβανε ότι πρέπει να παίξουν. Και εντωμεταξύ πολλές διακοπές που έγιναν, δεν είδαμε αυτό το μετά το 70. Έχουμε τόσα παιχνίδια, θα τον δούμε τον Ολυμπιακό και παρακάτω. Που μετά το 70 δεν είχε πνευμόνια. Ναι. Εχθές δεν παίχτηκε παιχνίδι, γι' αυτό και στο 90 ήταν, πώς το λένε, δεν περνάνε χαμπάρι. Μα χθες δεν είχε δυνάμεις ο Παναθηναϊκός. Ναι, μα ο Παναθηναϊκός αυτό έπαθε. Έχασε την ηρεμία που είχε σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια. Βέβαια δεν φταίνε και οι παίχτες, τους επηρεάσανε οι πάντες. Γύρω τους μετά το Βόλο κάθε μέρα τι θα τους λέγανε, παιχταράδες μου και τέλος που όλη αυτή η βαβούρα που γινόταν μέχρι πριν το παιχνίδι. Γιώργο, να σου πω κάτι. Για λέγε, ολοκλήρωσε. Ναι, κοίτα, εγώ το είδα το ξεκίνημα του παιχνιδιού, δηλαδή ένα σουτ που έκανε ο Παλάσιος που το έστειλε για τα Περιστέρια, λέω καλά εντάξει. Δεν πάμε καθόλου καλά. Και φάνηκε η ομάδα ότι δεν ήταν καλά. Δηλαδή η υπερένταση αυτή δεν τους βγήκε σε καλό. Ένας από αυτούς που φταίνε για αυτήν την ιστορία, Γιώργο, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τον ακούσει ποιος είναι τώρα, έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Για χαρά. Για πάμε στον άλλον, ο οποίος έλεγε πάμε για πεντάρα. Έλα, κύριε μου. Κοίταξε να δεις, κύριε μου. Κοίταξε να δεις. Ναι, για πεντάρα πήγαινα εγώ. Έτσι όπως. Και ήταν, σου είπα, αυτή τη φορά η παράδοση ήμουν σίγουρος ότι θα σπάγε. Δηλαδή, όταν πηγαίνει για να φάει πέντε Παναθηναϊκός, κερδάει διπλό, κάνει διπλό στο Καρεσκάκι και το αντίθετο κάνει ο Ολυμπιακός. Δεν έπαιξα μια βραδιά, δεν μου τραβήσανε όλα τα ατού μου και παρόλα αυτά που τους κάνατε ήρωες και χάθηκε η μπάλα και τι κάνατε ρε, τρεις κατσάρες κάνατε. 1-0, 1-1 πήρατε, μια ισοπαλία και είναι στους 10. Και από τους άλλους τους κυτρινιάρδες, το ίδιο κι αυτούς. Σαν να μην έγινε η Κυριακή. Για πες μα ρε, και τι έγινε ρε Γεωργίου δηλαδή. Και τι έγινε δηλαδή. Έχω τον Πρινιόλι, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έχω πει από την αρχή και φωνάζω ότι έχω τον καλύτερο τερματοφύλακα της Ευρώπης. Λοιπόν, και μου το αποδεικνύει κάθε φορά. Γιατί στα δύσκολα. Και όπως είπες εσύ, αν δεν γινόταν η στραβοκλωτσιά του Μάγκλουσον, λοιπόν, θα το έπιανε κι αυτό. Θα μου πεις, εντάξει, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται και όλα αυτό. Δεν έγινε και τίποτα τρομερό, ρε. Εντάξει, αυτό που είπε ο τελευταίος, ο κύριος Γιώργος, τον έχω για ένας από τους πιο σοβαρούς ακροατές που βγήκανε, που έχουν βγει μέχρι τώρα. Έτσι ακριβώς, δηλαδή,
και του Κάραβελ θα κάψουμε Παναθηναϊκό. Δηλαδή θέλει ηρεμία και ψυχραιμία και την έχασε ο Παναθηναϊκός που τώρα με τον Ολυμπιακό. Και παρόλα αυτά, ρε Γιώργο, αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν έχασα, ρε Γιώργο. Δεν έχασα. Έπρεπε δηλαδή, εντάξει, λέει, άμα δεν ήταν ο Μπρινιόλι θα είχαμε φάει 3 γκολ. Πώ θα γίνει, δεν παίζει ο Μπρινιόλι. Να σου πω κάτι άλλο. Πες μου. Δεν ξέρω, εγώ το πάω προηγουμένω. Αν το δεχθεί ναι. ή όχι. Έχει φέτο ένα πάτο σαν βουλγάρικο θυμιατό. Ρε Γιώργο, όταν πήγαινα στου 8 τη Ευρώπη και στου 4 και μη σου πω και στο Γουέμπλεϊ που πήγα, είχα και καλά εργαλεία, αλλά έχει πρέπει και τύχει στη ζωή, ρε Γιώργο. Εντάξει, δεν είμαι εγώ όχι. Δεν είμαι εγώ όχι. Αλλά το αναγνωρίζουμε αυτό. Ναι, ρε φιλε, ο πάτο μου ναι, μπορεί να είναι σαν το Βενιζέλο. Τον Ελευθέρω Βενιζέλο. Το δέχομαι. Λοιπόν, αλλά πώ θα γίνει, γίνεται. Δηλαδή, αν ήμουν και άτυχο εχθέ, δηλαδή ο διασυρμό είναι σε μια κλωστή. Καταλαβέ. Είχα λοιπόν την τύχη, είχα την ικανότητα από το μεγάλο μου τερματοφύλακα που εγώ αυτή τη φανέλα θέλω να φορέσω, του Μπρινιόλι. Που έχω να φορέσω φανέλα του Παναθηναϊκού από την εποχή, τι να πω τώρα, μην πω, από το Γουέμπλεϊ ας πούμε. Λοιπόν, δεν πήγε καλά η βραδιά, ήταν εσύ, είπα προηγουμένως κάτι. Εν τω μεταξύ, Γεωργίου, ναι, άκου τι θα σου πω τώρα. Για λέγει. Άκουσέ με προσοχή και δώσε βάση. Ναι, ναι. Δεν μπορούν να δεχτούν να χάνουν οι Ολυμπιακοί. Γιατί για αυτού ήταν ήττα χθε. Για αυτού ήταν ήττα. Η ισοπαλή αυτή ήταν σαν ήττα. Γιατί κρατάνε του 3 βαθμού στο τσεπάκι. Κοίταξε να δεις. Αυτό που λες ισχύει, αλλά δεν έχει σημασία για το χθεσινό παιχνίδι. Δεν μπορούν να χάνουν. Αυτό είναι, δεν είναι χθεσινό. Αυτό είναι αιώνια βγαλμένα από τον Ολυμπιακό. Δεν έχει η κυβέρνηση, γιατί ο Μαρινάκης κάνει μαγκές και ο Βρέτσος ότι πώς το λένε, πώς το είπε. Α, θα φύγουμε από το πρωτάθλημα, γιατί ξέρουν ότι. Τώρα που το θυμήθηκα. Έχω ένα μήνυμα. Ναι. Και τι λέει, κύριε Γεωργίου, ναι. Ο κομπότης είμαι. Την Τετάρτη θα έρθουν ή δεν θα έρθουν στη Λιβαδιά, να ξέρω. Ο Γιάνναρος. Ναι, ωραίος. Δεν είναι, δεν θα είναι ο κομπότης, αλλά λέμε τώρα. Ναι, μπορεί, παραμυθικό μου είναι αυτό. Α, δικό σου, ναι. Γι' αυτό σου λέω, εντάξει. Έτσι που λες. Έγινε, κοντεύει δηλαδή να πέσει η κυβέρνηση. Και ας πάει να πέσει η κυβέρνηση. Δεν με νοιάζει εμένα. Κατάλαβες. Ούτε τους ψηφίζω αυτούς, ούτε τους ψήφιζα, ούτε τους ψηφίζω. Λοιπόν, και επειδή έγιναν το έτσι όπως όχι και το μπέναλτι είναι και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Ρε, ο Παναθηναϊκός έπαιρνε μπέναλτι, του κάνανε μπέναλτι εδώ και 20 χρόνια. Και δεν του τα δίνανε. Και τα περνάγατε στον Τούκου γιατί έτσι είναι η κολοπροπαγάνδα σα, η κόκκινη καραπαπού, παρακαραπαπάνε και όλα. Έλα, είναι μισιά που να σου πω κάτι. Όχι, δεν κατάλαβε. Και εντάξει, πολλέ φορέ, μην τα παλάβανε. Εγώ να σου πω κάτι άλλο που θα σε γεμίσει. Έβλεπα χθες τη βράβευση, το είπα και προηγουμένως, να το ξαναπώ. Δεν ναι, το είπες αυτό, Γιώργο, μην το. Είμαι τρομερό. Και έβλεπα Σαραβάκο, έβλεπα Ζάετς, έβλεπα Ρότσα. Και από την άλλη μεριά έβλεπα Μάγκουντισον. Πας και συγκρίνεις τώρα τα υπεροκιάνια με τις Σαρόβακες κάτω στην ακτή Μιαούλη και στην ακτή αυτή. Τι συγκρίνεις τώρα, δηλαδή δεν υπάρχει τώρα. Εντάξει, τώρα να σου πω την αλήθεια. Λέω δεν γινόταν όπως είναι τώρα αυτοί. Έλατε. Για να δεν τορντάκι. Στο μεταξύ, απόρρισα χθες που δεν ήταν ο Βαζέχα. Αλλά έμαθα ότι ο Βαζέχα έχει βραβευτεί προηγουμένως άλλη μέρα. Έχει βραβευτεί, ναι. Ρε. Ναι, εγώ νομίζω ότι γιατί δεν είναι μέσα άδικα το Βαζέχα. Το Βαζέχα δεν παράτε μέσα. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, αυτό ο Λιονούση, πώ το λένε, τη Σάικρε, το Μαυράκι. Ο Ηλίας. Αυτό ο Πεχταρό. Ο Πεχταρά αυτό. Ξέρει τι έπαθε κάταγμα Περώνη. Αυτό που είχε πάθει ο Γιαννάκη ο Τομαρά. Καλή του ώρα. Βίλος βέβαια είχε πάθει διπλό κατάγμα Περώνης και έμεινε για πάντα έξω. Δηλαδή εγκατέλειψε και τα γήπεδα, ας πούμε. Γιατί είναι ό,τι χειρότερο. Καλύτερα να πάρει χιαστού. Κρίμα. Ναι, εντάξει, είναι εργαλείο. Αυτό είναι εργαλείο. Δηλαδή ένας που πραγματικά. Έγινε. Άντε να πάμε στο επόμενο, δεν πήλει. Άντε. Μόνο τρέμα. Τα λέμε, για χαρά. Έλα φίλε. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Και την καλησπέρα μου συνεργάτη σου. Στην δωρική κολόνα του τηλεφωνικού κέντρου, κύριο Χάρη. Και στην πανέμορφη είσοδο των ήχων, κυρία Νατάσα. Γιώργο, εγώ τον Ολυμπιακό θα το δω με την άκρη να βγάλω τα ασφαλή μου συμπεράσματα. Γιατί αυτά τα πράγματα που γίνονταν αφρίσικα. Μετά το 70 που ξέρουμε Ολυμπιακού καταραίει. Αυτοί μπορούσαν να μπουν σαν να μπουν στο δεύτερο ημίχρονο που βγήκαν σαν να μην νοιάζουν. Τι εννοεί τώρα, ότι υπήρχε Ματζουρανά, αυτό εννοεί. Γιατί να μην το εννοώ, Γιώργο, η άλλη είχε αρρωστήσει να πούμε από τη Σύρια του Καριώτα από κορονοϊό και μόνο ότι με έκανε καλά ο φίλος μου ο Μαρινάκης. Μου έδωσε ένα χάπι λέει και πεντάω.
και με έκανε καλά, γιατί να μην τα πιστέψω, δεν το καταλαβαίνω. Αν είχε πιάσει το 50% της απόδοσης με την Φράιμπουργκ με την Άρη, θα τερμάτισε πρώτος ο Ολυμπιακός. Δεν μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να γίνει ένα μαρωθούμενος. Εγώ αυτό πιστεύω, Γιώργο, και το ξέρω πολύ να με βρίσκω, αλλά έτσι νομίζω. Όπως ο Παναθηναϊκός κάπου τις Γιουβέντους στον δεύτερο ημίχρονο με τον Δημόπουλο τον Χρήστο, πέθαγε, έβγαζε φωτιές. Τα χάσαν οι Γιουβέντινοι, θυμάσαι. Του είχε δώσει κάτι ο Γμόχ. Και πια με λέει μια πορτοκαλάδα μας έδωσε, λέει, στο ημίχρονο. Ξέρω εγώ τι γίνεται, όλα θα γίνονται. Ή θα του κάνει κανείς κουμάτι. Εδώ γίνονται υποκλοπές, γίνονται τα πάντα. Σιγά, μην δεν τα κάνει αυτά. Θα ήθελα, Γιώργο, επίσης να μου σχολιάσεις αυτή τη διαφήμιση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μας έκραξε όλη η Ευρώπη και όλη η γη. Που δίνει τον άντρα έγκυος και τη γυναίκα. Και λέει, δεν το έχει δει, ρε Γιώργο. Το έχω δει, ρε. Μα είναι δυνατόν, ρε Γιώργο, αυτό το πράγμα. Και λέει, πότε γεννάς στο άντρα. Ναι, ναι. Μα είναι δυνατόν. Θύμησέ μου, Γιώργο. Εκεί έκανα μια κουταμάρα, έπρεπε να μου βάλουν αυτόν. Να βάλει το μπουτσινάκι. Για λέγε. Ναι, σε λίγο καιρό, Γιώργο, θα γίνει επίσημη γλώσσα της Ελλάδος στα Καλιαρτά. 25 παλαμιές και 62 τεκνάκια ολιμερείς παιδεύονται να κουρεβάλουν πόλη. Νάγκα χομ, νάγκα μόλι, νάγκα και μιζέρδα. Αλλά και νάγκα και κουραβέντα την πόλη, κύριε Γεωργίου, πάει πολύ. Αν το τα λέω. Κασό, κασό, πάμε λε μπουτσά, τι να κακνέψει, κακνείς, αλλά πικέρματα. Για χαρά. Για χαρά. Έλα. Πάμε. Εγώ είμαι. Εσύ είσαι. Τι κάνεις, χα. Γεια. Γεια. Καινούριος είμαι, ακροατής είμαι. Καλό δίνω. Πρώτη φορά σε παίρνω, έλα, Σωτήρης. Ναι. Ολυμπιακός είμαι, φιλάθλος. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι 19 φορές έχω κερδίσει μέσα στη Λεωφόρο και 20 φορές με έχουν κερδίσει. Λοιπόν, και κάτι ισοπαλίες είναι γύρω στη 30. Εγώ είμαι ευχαριστημένος για το παιχνίδι. Χθες καλό παιχνιδάκι ήταν, δυνατό, παίξανε καλά και οι δύο ομάδες και βγήκε το αποτέλεσμα. Τώρα από εκεί και πέρα συνεχίζουμε και προχωράμε. Εμείς οι Παναθηναϊκοί. Εμείς οι Ολυμπιακοί. Εμείς οι Ολυμπιακοί, ναι. Εμείς προχωράμε και συνεχίζουμε. Εμένα το παιχνίδι μου άρεσε. Ήταν δυνατό, ήταν καλό παιχνίδι. Έτσι. Είχε φάσεις και από τις δύο ομάδες. Εγώ το μόνο που με ενδιαφέρει εμένα είναι το παιχνίδι την Κυριακή με την ΑΕΚ. Αυτό με ενδιαφέρει. Άμα το περάσω αυτό το παιχνιδάκι, και πέρα μέχρι το Μάιο έχουμε πορεία και συνέχεια. Έγινε σου λέει. Σε ευχαριστώ πολύ, αγόρι μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Πάμε, για χαρά, για χαρά. Πάμε στον Πέτρο. Έλα, Πέτρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα πήρα τηλέφωνο εξαιτίας σου. Για λέγε. Λοιπόν, γιατί σου έχω πει κι άλλη μια φορά ότι ξέρεις πολλά καντάρια. Όχι όμως μπάλας, μουσικής. Λοιπόν. Αλλά από μπάλα σκάπας. Από μπάλα ψιλομυρωδιά σε κόβω. Λοιπόν, το ότι ασχολείσαι σε αντιδουλειά, οκ. Okay. Λοιπόν, γιατί όπως λέγανε οι άλλοι για πεντάρες και εσύ έλεγες ότι αν ο Ολυμπιακός δεν το έχει καθαρίσει τον αγώνα μέχρι το 65, μετά θα κρεμάσει. Ναι. Έτσι δεν έγινε όμως αυτό. Αυτό δεν έδειχνε όμως όλο το μάτς. Έλεγα κάτι άστοχο. Ποιο? Όχι, άστοχο δεν έδειχνες, αλλά με την ίδια λογική όμως δεν μπορεί να κρίνεις και το Μάγνουσον, δεν μπορεί να κρίνεις και το Τσέριν. Εγώ, άκου φίλε, εγώ κρίνω πάντα. Όχι, εγώ κρίνω πάντα αυτό που βλέπω. Όχι αυτό που φαντάζομαι ότι θα δω στο μέλλον. Βλέπεις λοιπόν είναι ότι ο Μάγνουσον σαν αμυντικός έχει φάει 3 γκολ σε όλο το πρωτάθλημα μέχρι στιγμής, ότι ο Τσέριν σαν χαφ αυτή τη στιγμή έχει κάνει τον Παναθηναϊκό αυτή και τα υπόλοιπα χαφ να έχουν ένα 11 ήττη και 10 επί 10 και δεν είναι όντως οι παιχταράδες, αλλά είναι τα μηχανήματα που θέλει ο προπονητής, είναι τα γρανάζια, δεν είναι ομάδα παιχτών. Κατάλα. Είναι ομάδα προπονητή. Κατάλα. Αυτή τη στιγμή ο προπονητής αυτούς θέλει, αυτούς έχει πάρει και αυτούς βάζει. Μας. Και με αυτούς έχει υγεία. Έχει η ομάδα φέτος και πέρυσι μυρίζει υγεία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Έτσι. Δεν διαφωνώ. Λοιπόν, Ρώσον, ότι με τη φιλοσοφία που είπες ότι ο προπονητής αυτούς κάνει κέβη τα γρανάζια και δεν θέλει παιχταράδες, δεν διαφωνώ. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, το ότι υπάρχει ένας Σαραβάκος και όλοι αυτοί δεν είναι ούτε η μισή εντεκάδα, μπορεί να συμφωνούν πολύ. Όπως υπάρχει και ένας Μπάγεβιτς και ένας Μαύρος. Ενώ εσύ δεν συμφωνείς. Σου εξηγώ ότι παλιά υπήρχαν παιχταράδες όπως και σε κάθε ομάδα. Ο Μαύρος, ο Μπάγκερ, ναι, λοιπόν, ο Ντέταρη. Ναι, αυτό ισχύει για όλους. Αυτή τη στιγμή, μπράβο, οπότε αυτή τη στιγμή μην κρίνουμε εποχές. Η εποχή έχει αυτούς τους παίχτες τώρα. Δεν βγαίνουν οι άλλοι παίχτες. Όπως δεν βγαίνουν Μαραντώνες, όπως δεν βγαίνουν. Μην το φιλοσοφείς αυτό το πράγμα. Εδώ κάναμε, λέγαμε τι βλέπαμε και τι βλέπουμε. Ξέρεις ποιο είναι. Έχουμε πει, είναι δηλαδή, μην το πολύ κουράζουμε. Αυτή τη στιγμή ο αγώνας εχθές ήταν βιβλίο ανοιχτό. Ο Ολυμπιακός εχθές ήταν καλύτερη ομάδα. Έπρεπε να κερδίσει, έκανε λάθος ένα πολύ σωστό πέναλτι, γιατί ήταν καταπληκτικός, έδωσε ένα πέναλτι, βλακεία του Ολυμπιακού αντί να πετάξει την μπάλα έξω από το γήπεδο, θα είχε τελειώσει ο αγώνας, έκανε πέναλτι και ήρθε ισοπαλία. Έπρεπε να
κερδίσει δεν κέρδισε. Ο Παναθηναϊκός σε ένα αγώνα δεν τράβηξε. Μάλλον δεν θα πω δεν τράβηξε, γιατί μπορεί να δει ορισμένα πράγματα. Ο Μίτσελ διάβασε πιο σωστά τον αγώνα και δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να παίξει αυτό που παίζει. Αυτό είναι. Δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Κάτσε μισό λεπτό. Δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να παίξει αυτό που παίζει. Δηλαδή, από να γίνει τη χρονιά του Παναθηναϊκού παίζει ποδόσφαιρο καλό. Ναι, ναι, πολύ καλό. Για μένα παίζει πολύ καλό. Όταν έχει κατοχή τη μπάλα, όταν δεν κάνουν οι άλλοι ευκαιρίε, όταν παίζει. Ωραίο ποδόσφαιρο που χαίρεσαι να το βλέπει. Ναι, παίζει. Εσύ ξέρει καμιά άλλη ομάδα στην Ελλάδα παίζει καλύτερα. Έχει δίκιο, έχει δίκιο. Ναι, έχει δίκιο. Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν, αυτό που είναι, είναι ένα ότι. Εντάξει, και κανένα δεν μπορεί, καμιά ομάδα δεν μπορεί να έχει στην ίδια θέση 15 παίκτες. Τραυματίστηκε ο Ετόρ, τραυματίστηκε ο Παλάσιος, έχει άλλου επιθετικούς. Συμφωνώ ότι χρειάζεται μεταγραφές, αλλά δεν μπορεί να έχει εισάξιους παίκτες 4 και 5 στην ίδια θέση. Έτσι, εγώ αυτά νομίζω. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν ο Παναθηναϊκός παίζει και έχει. Άσε που δεν έχει πάτο με τίποτα, αυτό δεν ξέρω γιατί το λες. Δεν έχω δει δηλαδή εκτός εχθές βλακεία του αμυντικού ήταν. Δεν έχω δει καμιά ομάδα να χάνει ευκαιρίες και τελικά να κερδίζει ο Παναθηναϊκός σε κανέναν αγώνα. Εκτός αν εγώ κάνω λάθος. Σε κάναν από τους 10 αγώνες ο Παναθηναϊκός ήταν τυχερός και δεν το θυμάμαι εγώ. Με το Βόλο ήταν τυχερός. Με τις άλλες ομάδες ήταν τυχερός. Δεν το καταλαβαίνω γιατί έχει πάτο η ομάδα. Τέλος πάντων. Αυτά. Έγινε, συμφωνώ πολύ. Για καλά. Πάμε στον Αλέξανδρο. Έλα, Αλέξανδρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Θέλω να κάνω μια ερώτηση γιατί προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς πού θέλετε να καταλήξετε. Μένετε πολύ στο ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπαιξε καλή μπάλα και ο Ολυμπιακός έπαιξε καλύτερη μπάλα χθες. Σωστά. Συνέχισε. Κάνω αυτή την ερώτηση. Αυτό είναι ένα συμπέρασμα που έχετε βγάλει. Πού καταλήγουμε αυτή τη στιγμή, ότι η διαφορά των 10 πόντων που υπάρχουν υπέρ του Παναθηναϊκού είναι πλασματική. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει μπάλα. Είπε κανένα στην μπάλα τέτοιο. Μιλάμε για το χθεσινό παιχνίδι. Μιλάμε αποκλειστικά για το χθεσινό παιχνίδι. Πόσα. Ωραία. Και εγώ ρωτάω στο συνολικό. Συμπέρασμα. Στη συνολική βαθμολόγηση κριτική μιας ομάδας δεν παίζει ρόλο η ευστοχία της ομάδας. Πόσα γκολ έβαλε ο Ολυμπιακός? Ένα. Και εγώ ρωτάω, ο Παναθηναϊκός είχε τον Αϊτόρ? Όχι. Που είναι ο νούμερο ένα παίκτης αυτή τη στιγμή, λέει όχι. Όχι. Εγώ ρωτάω, του πέρυσι ή προπέρυσι, αν ο Ολυμπιακός δεν είχε τον Ελαραμπή, θα είχε ένα 20% κατά εσάς λιγότερες νίκες. Και θέλεις να αποδείξεις δηλαδή, εγώ όχι, το αντίστροφο θέλω να πω. Εσείς που θέλετε να καταλήξετε, ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε καμιά φοβερή μπάλα χθες? Όχι, μωρέ. Σε ένα ημίχρονο που ήταν πολύ καλός. Είδατε κάτι εξωπραγματικό από τον Ολυμπιακό? Αυτό δεν έχω καταλάβει. Πού καταλήγεται δηλαδή? Σκέψου τι θα έλεγες αν την μπάλα που έπαιξε ο Ολυμπιακός και δεν παίζει ο Παναθηναϊκός. Φαντάζομαι τι θα έλεγες. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ κάνω μια ερώτηση εσείς που είστε. Ναι, τι θα έλεγες, για παίρνω. Εγώ κάνω την ερώτηση προσεφέρω, το αντιστρέφω. Ποιος παίζει πιο συνολικό ποδόσφαιρο? Βρε, απάντησε μου τι θα έλεγες. Απάντησε μου, άστα κουμπογιαμίτικα. Αν έπεσε ο Παναθηναϊκός την μπάλα που έπαιξε χθες, Ολυμπιακός, τι θα έλεγες τώρα? Διαστημικός ο Παναθηναϊκός, φοβερός. Αυτό θέλω να καταλάβω. Είδατε κάποια διαστημική μπάλα των Ολυμπιακών? Μα αυτό θα έλεγες εσύ για τον Παναθηναϊκό, αν ήταν ίδιος. Το κατάλαβες. Μάμινα που κάνω τώρα. Μου αντιστρέφεται ένα ερώτημα που δεν καταλαβαίνω που καταλήγει. Είδαμε ένα ημίχρονο πολύ καλύτερο του Ολυμπιακού. Συμφωνούμε μαζί. Πάρα πολύ ωραία. Συμφωνούμε. Οι ομάδες που κερδίζουν ποιες είναι? Αυτές που παίζουν ένα συνολικότερο ποδόσφαιρο. Οι ομάδες του προπονητή. Πού είναι ο Ολυμπιακός σε όλες αυτές τις αγωνιστικές? Πού είναι ο Πελάκης? Γιατί με τη λογική και αυτή, και ο Άρης παίζει καλή μπάλα. Έχει, πού είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή? Έχει δίκιο ο Λάκης. Έχει δίκιο ο Λάκης. Ευχαριστώ πολύ, Δελάκη. Για καλά. Έλα, Δευτέρη. Έλα, Γιώργο. Έλα. Επιγραμματικά θα πω, γιατί όλα τα θέματα εξαντλήθηκαν. Εγώ δεν θα μιλήσω ούτε για απέναντι για διαιτησίες. Δεν είμαι ειδικός για να μιλήσω για αυτά τα πράγματα. Αλλά διαπίστωσα για την ομάδα μου δύο βασικά ελλείμματα. Πρώτον, έλλειμμα τεχνογνωσίας πρωταθλητισμού. Και δεύτερον, έλλειμμα προσωπικότητας, Γιώργο. Αυτό το είπαμε την αρχή. Η διαφορά χθες ήταν στα χαφ, που η μέχρι του Ολυμπιακού είχαν προσωπικότητα, του Παναθηναϊκού όχι. Ναι. Βέβαια θα προσθέσουμε και το έλλειμμα ποιότητας, το οποίο όμως υπάρχει στις περισσότερες ελληνικές ομάδες και εδώ δεν αποτελεί εξαίρεση βέβαια. Ο Ολυμπιακός έχει βέβαια κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν άλλη προσωπικότητα και αποδείχτηκε σε αυτό το συγκεκριμένο παιχνίδι ότι εν πάση περιπτώσει βάλαν την μπάλα κάτω και παίξανε καλύτερα από εμάς. Τέλος, τελείωσε. Όλα τα υπόλοιπα είναι άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Αυτό έχω να πω εγώ. Μάλιστα. Το αν θα πάρουμε το πρωτάθλημα ή όχι δεν το ξέρω. Είναι πιθανό να το πάρουμε. Η διαφορά είναι αρκετά μεγάλη και ίσως αυτή να μας κρατήσει. Δεν φτάνει όμως μόνο αυτή. Να το ξεκαθαρίσουμε. Μια για πάντα αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Αυτό πιστεύω. Σε ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Για χαρά σου. Πάμε στον Νίκο. Έλα, Νίκο. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, έκανες μια διαπίστωση για το χθεσινό παιχνίδι. Έχω κάνει μια δεύτερη μαζί με τη δική σου. Το ότι δηλαδή δεν είχε το build-up, αυτό το περίφημο το καταστροφικό build-up ο Ολυμπιακός χθες. Είχε πολύ καλή πάσα.
και είχαμε περιγωνάκια. Αυτό το είπαμε. Υπάρχει ο φίλο από του δύο. Όχι μόνο από του δύο, γιατί συμμετείχε και ο Μπιέλ και ο Πασονό Εμπιλά. Είχε πάρα πολύ καλή πάσα χτες. Αυτό που κρατάει ο Ολυμπιακός είναι ότι ίσως ήταν η καλύτερη απόδοση προμάδας του πρωταθλήματος στο φετινό πρωτάθλημα. Με επιφύλαξη γιατί δεν έχω δει όλα τα παιχνίδια της ΑΕΚ και κυρίως αυτό που έκανε στον Άρη. Ναι. Αλλά σε σχέση με τη δυναμική του αντιπάλου ήταν το καλύτερο παιχνίδι που έχει κάνει η ομάδα στο πρωτάθλημα φέτος. Και κρατάμε αυτό. Τώρα για το πέναλτι, σίγουρα είναι βλακεία του αμυντικού του Αβιλά, ο οποίος κάνει το εξής. Επιβραδύνει. Η μπάλα φεύγει με δύναμη προς το πλάγιο και δεν την προλαβαίνει ούτε ο ίδιος ούτε ο επιθετικός που τον καλύπτει από πίσω. Και απλώς επιβραδύνει και έρχεται σε σωματική επαφή με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Αυτό που έχουμε εστιάσει είναι στην αγωνιά που γίνεται με την αριστερή πλευρά του σώματός του. Δεν βλέπει κανείς στη δεξιά πλευρά που ο επιθετικός πρόχνει τον Άβυλα. Και ίσως ένας έμπειρος διαιτητής που είναι λίγο τσακάλι σε αυτά, να σύριζε πρώτα το επιθετικό φάουλ και να μην άφηνε την περίπτωση να εξελιχθεί και να δούνε το πέναλτι. Που όντως ήταν με την αριστερή πλευρά του σώματος. Δεν ξέρω αν το έχεις δει και αν συμφωνείς από την παρατήρηση. Μα κοίταξε, με το σκεπτικό αυτό που λες, αν ο Ιωαννίδης με το δεξί χέρι έσπαξε τον Άβυλα και ήταν για σένα φάουλ, τότε είναι πέναλτι αυτό που έκανε με τα χέρια ο Παπασταθόπουλος στο μάτι. Μην τα πιάνει. Δηλαδή, εδώ απαγορεύεται πια κάθε επαφή. Μπάσκετ, θα το κάνουμε. Μπάσκετ. Με το VAR αυτό, εκεί έχουμε καταντήσει. Εκεί έχουμε καταντήσει, έτσι. Και δεν ξέρω κατά πόσον τελικά ωφελεί το VAR το ποδόσφαιρο. Ακόμα και αυτό ο πανηγυρισμός μετά από 10 λεπτά. Δηλαδή, έχουν κρυώσει. Ότι ωφελεί. Δηλαδή, τον γκολ, το δεύτερο. Στη δικαιοσύνη εννοείς. Ναι, το δεύτερο που έβαλε ο. Το ποδόσφαιρο δεν είναι το πιο άδικο παιχνίδι, πώς το λένε, άθλημα. Μα γι' αυτό, είναι το πιο άδικο, μα γι' αυτό είναι και το λαό φίλε. Γι' αυτό και το λαό φίλε. Αυτό ακριβώς. Η Βόρεια Κορέα κέρδισε την Ιταλία το 66. Η Αμερική κέρδισε την Αγγλία το 30. Γιατί? Μα γι' αυτό το πλήττει ο κόσμος. Αυτή τη συναρπαστικότητα του ποδόσφαιρου. Έτσι. Απλώς και να κέρδιζε ο Ολυμπιακός εχθές, το μόνο κέρδος θα ήταν το γόητο. Δεν θεωρώ ότι ο Παναθηναϊκός θα χάσει το φετινό πρωτά. Εκτός και αν έχει πρόβλημα με τους παίκτες, δηλαδή τραυματιστούν και κάποιοι άλλοι βασικοί και δεν μπορεί να κάνει μια αξιόμαχη ομάδα. Και δεν μπορεί να κερδίσει πλέον ούτε τον Ιωνικό. Μας. Αλλά αυτό πρέπει να ενδιαφέρει περισσότερο την ΑΕΚ και όχι τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ τον κυνηγάει στην ουσία. Ο Ολυμπιακός εχθές θα κέρδιζε μόνο για αυτογόητρο και θα μπορούσε να συνεχίσει τη χρονιά με ένα ενδιαφέρον από τους θεατές. Τέλος πάντων, αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ. Για καλά. Καλό απόγευμα. Με αυτά και με αυτά δεν είπαμε τίποτα για την κλήρωση που έγινε στο Champions League και στο Europa League. Έβγαλε το Champions League κάτι αναμετρήσεις. Λειψία, City, Breeze, Μπενφίκα. Εδώ ακούστε τώρα. Ο περισσότερος τελικός. Liverpool, Real, Milan, Tottenham, Eintracht, Napoli, Dortmund, Chelsea, Inter, Porto και ο προπέρσινος τελικός Champions League, Paris, Bayern, Μονάχου. Και πάμε στο Europa League. Barcelona United. Ωραίο. Juventus, Nand. Θα μπορούσα να δω Juventus Ολυμπιακός. Sporting, Midland. Σαχτάρ, Ρεν. Άγιαξ, Ουνιών, Βερολίνου. Leverkusen, Μονακό. Σεβίλια, Ετχόβεν, Σάλτσμπουργκ, Ρώμα. Τα λέμε αύριο στις 4. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Για χαρά.